Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο απόψινό De Profundis. Ο απόψινός μας καλεσμένος δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος και μαζί θα μιλήσουμε για τον πόλεμο και ό,τι συνεπάγεται αυτού. Πατέρα Νικόλαε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλώς. Το πρώτο πράγμα που θέλει κανείς να συζητήσει μαζί σας, σαν σας συναντήσει, δεν είναι πληροφορίες αλλεπάλληλες όπως αυτές οι οποίες έχουν διαχειριστεί στο διαδίκτυο ή στα μέσα τα τηλεοπτικά ή τα ραδιοφωνικά. Θέλει να σκάψει πιο βαθιά για να δει τις ρίζες του κακού, ποια είναι η ρίζα του κακού. Αν λοιπόν οι πόλεμοι είναι φυσικές εκρήξεις ενστικτόδους μίσους, αναρωτιέται κανείς γιατί να ψάξει απαντήσεις, αφού είναι ό,τι πιο φυσιολογικό μπορεί να συμβαίνει στην ανθρώπινη ζωή. Κοιτάξτε, είναι όμως. Ναι. Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο το οποίο κάνει λάθη. Που σημαίνει ότι είναι το μόνο ζώο που δεν είναι προσδεδεμένο στο ένστικτο. Τα ζώα δεν κάνουν ποτέ λάθος, γιατί έχουν το ένστικτο. Γι' αυτό και όταν ο Φρόιντ θέλησε να το θεωρητικοποιήσει αυτό, να δώσει μια εξήγηση δηλαδή αυτής της εμφανούς καταφοράς κατά της λίπιντο. Και μάλιστα στην εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου όταν η αγριότητα είχε φτάσει σε σημείο ήδη να γίνεται εμφανής, το 1915 συγκεκριμένα, εισήγαγε αυτό το μεταψυχολογικό ένστικτο του θανάτου. Λοιπόν, με το οποίο αντιρροπεί κατά κάποιο τρόπο το ένστικτο της ζωής που είναι η λίμπιντο. Αυτά βέβαια δεν είναι δικά του, τα έχει πάρει από τον Εμπεδοκλή, είναι Φιλότης και τον Νίκος. Έτσι, απλώς τα θεωρητικοποιεί με ένα ψυχαναλυτικό τρόπο για να μιλήσει πάντα για το περιεχόμενο του ασυνειδήτου. Προσέξτε, είναι ασυνείδητη και η λίμπιντο, είναι ασυνείδητη και η ντεστρούντο. Υπάρχει πίσω και η αντίληψη της φυσικής της εποχής, της προ-Αϊνστάιν φυσικής, όπου τα πάντα είναι ενεργειακά, ας πούμε, θετικιστικά δεδομένα. Προς τα μπρος εξελίσσεται είναι λίμπιντο, προς τα πίσω είναι ντεστρούντο. Ένα ρεύμα ζωής, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Έχει αρκετό νατουραλισμό αυτό. Για να περιγράψει το περιεχόμενο του ασυνειδήτου πάντοτε. Που σημαίνει ότι εξ ορισμού αυτή η περιγραφή είναι ανεπαρκής. Γιατί, διότι είναι φανερό ότι ο άνθρωπος έχει δυνατότητες να δουλέψει και με τα δύο. Και μάλιστα ο άνθρωπος είναι το «ον», ακόμα και με ψυχαναλυτικό ορισμό να του δώσουμε, που δουλεύει με αυτά τα δύο στο συνειδητό επίπεδο. Έτσι, αυτό που, και αυτό το έχει καταλάβει και ο Φρόιντ, βέβαια, όταν έλεγε ότι εκεί που είναι αυτό πρέπει να πάω εγώ. Και εννοούσε να πάω εγώ ολόκληρος. Επομένως, όλη αυτή η ομορφιά ή η αμορφία των ενστίκτων πρέπει να προχωρήσει και να γίνει σοφία. Αυτό κατάλαβε καλύτερα ο Γιούγκ και πιο καλά ίσως ακόμα ο Λακάν. Δηλαδή ότι μιλάντας τώρα για... Αλλά βέβαια το θέμα είναι ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια, ένας τεράστιος, όπως είπα ήδη, μεταψυχολογικός χώρος, που είναι ο χώρος ακριβώς που καταλαμβάνει η φιλοσοφία, οι θρησκείες. Γι' αυτό και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν από τον ψυχολογικό χώρο που ήταν λίγο καλλιεργημένοι, αναγκάστηκαν να ανοιχτούν προς αυτά. Και αυτό συνέβη και σε μένα προσωπικά. Δηλαδή, ξεκινώντας από αυτά, γιατί από αυτά ξεκίνησα, ένιωσα πολύ φυσιολογική ανάγκη να στραφώ στη φιλοσοφία και μετά στη θεολογία. Διότι δεν είναι επαρκής η εξήγηση αυτή. Και το ότι δεν είναι επαρκής το ξέρει πολύ καλά η ψυχανάλυση. Δεν είναι δικό μου, δεν το λέω εγώ αυτή τη στιγμή. Σας είπα γιατί. Διότι είναι το περιεχόμενο του ασυνειδήτου, είναι ενορμήσεις. Τι να την κάνω εγώ την ενόρμηση. Καταλάβατε, η ενόρμηση δεν με κάνει άνθρωπο. Και το ότι δεν με κάνει άνθρωπο η ενόρμηση φαίνεται ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος, έτσι, και θρηνώ ατέλειωτα στο αγαπημένο μου πρόσωπο μπροστά το οποίο πέθανε. Και δεν μπορώ να το αντικαταστήσω. Καταλάβατε. Πέσα σε μια μητέρα, κοίταξε να δεις, έχεις 5 παιδιά, θυσίασε το ένα. Θα σας πει τι λες. Θυσίασε το εγώ. Αυτό το πράγμα είναι, σας είπα και προτιμώ να το λέω έτσι, ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο που κάνει λάθη. Γιατί, διότι έχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό και αυτό το σωστό είναι η σοφία, σαν ορίζοντα. Ωστόσο, αυτό κάνει το λάθος. Το ζώο δεν κάνει λάθος, δεν έχει ορίζοντα. Κανένα μεταφυσικό ορίζοντα. Και βλέπετε πως η λέξη μεταφυσική έρχεται μόνη της. Δεν το έκανα εγώ αυτό το στοχασμό.
μόνο, καταλάβατε, είναι και το Αριστοτέλη αυτό. Θέλω να επιχειρήσουμε μαζί να στοχαστούμε πάνω σε τρία εδάφη. Το πρώτο έδαφος είναι αυτό της ψυχολογίας, το δεύτερο είναι της θρησκείας και το τρίτο είναι της φιλοσοφίας. Ναι. Εσείς επιλέξατε να ξεκινήσετε από το ψυχολογικό, γιατί σας έδωσα εγώ και όλα στην, τροφή το, για την, το έναυσμα και την τροφή για την σκέψη μας. Λοιπόν, σε αυτό το ψυχολογικό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, νομίζω, ο διάλογος διαμέσου αλληλογραφίας του Αϊνστάιν με τον Φρόιντ, ναι, όταν μιλούν για τον πυρηνικό πόλεμο. Και οι δύο λοιπόν εμφανίζονται στο τέλος αυτής της συνομιλίας, μετά από αλλεπάλληλα γράμματα, απεσιόδοξοι. Διότι και λογικά ο Αϊνστάιν και ψυχολογικά, προσεγγίζοντάς το, ο Φρόιντ, διεπίστωσαν πως ο άνθρωπος ούτε ορθολογικά μπορεί να καταφέρει να προστατεύσει τον εαυτό του από έναν επικείμενο πόλεμο, αλλά ούτε και ψυχολογικά διατείνεται ο Φρόιντ. Αυτή η απεσιοδοξία βέβαια δεν ξέρω πόσο μπορεί να μας ωφελήσει όταν δύο τόσο σπουδαία μυαλά συγκλίνουν σε μια τέτοια άποψη. Κοιτάξτε, το Φρόιντ, ποια είναι. Ο Αϊνστάιν έχει υπόψη του τη δύναμη της ατομικής πυρηνικής έκρηξης και ξέρει τι θα φέρει αυτό στον κόσμο. Ξέρει ότι μπορεί να καταστραφεί η γη για πάντα. Mm-hmm. Να τελειώσει. Να σβήσει. Να βγει και από την τροχιά της ακόμα, ξέρετε. Μπορεί να βγει και από την τροχιά της τελείως. Έτσι, άμα γίνουν όλα αυτά. Και να επηρεάσει ολόκληρο το σύμπαν. Βέβαια, να επηρεάσει ολόκληρο το σύμπαν. Για ένα πράγμα που ο άνθρωπος δεν θα μείνει τίποτε. Ο Φρόιντ όμως δεν έχει ορίζοντες. Ξέρετε, ο Φρόιντ δεν έχει ορίζοντες. Ο Φρόιντ κάνει μια αντίστροφη αναγωγή για να μπορέσει να τελειώνει με τον ιδεαλισμό που του φαίνεται υπερβολικά έτσι, υπερβατικός και τον δυτικό ιδεαλισμό, τον φιλοσοφικό ιδεαλισμό. Λοιπόν, θα προχωρήσει μια γύρωση, μια προσγείωση του ανθρώπου σε αυτό το οποίο συγκεκριμένα περιέχει το ασυνειδητό του. Αλλά βλέπετε ότι δεν έχει ορίζοντα να εξηγήσει τον τρόπο της υπέρβασης. Αν η υπέρβαση του ασυνειδήτου είναι απλώς μέσω των μηχανισμών άμυνας ή μέσω της μετουσίωσης. Ναι. Τότε αυτό το πράγμα είναι σχεδόν απάτη, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ζώο, το οποίο είναι ανώτερο ζώο, διότι μπορεί να δώσει, έχει το λόγο διδόν, βάλουμε τον Καστοριάδη στην κουβέντα, μπορεί να μιλήσει για αυτό το οποίο του συμβαίνει, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να το ξεπεράσει. Εδώ είναι το θέμα όλο. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο είναι το ζήτημα ολόκληρης της δυτικής μεταφυσικής. Διότι είναι το θέμα το πολύ απλό. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ως ενοποιό στοιχείο του σύμπαντος. Πέστε το νου, πέστε το εν στην αρχαία φιλοσοφία, έτσι. Πέστε το Θεό, πέστε το όπως θέλετε στα νεότερα χρόνια. Αυτό το εν είναι πραγματικό ή όχι. Είναι δική μου προβολή. Αν είναι δική μου προβολή, ισχύει η θέση του Φρόιντ ότι τα πάντα είναι μια μετουσίωση και ουσιαστικά δεν είναι. Γι' αυτό είναι και απεσιόδοξος. Θα ήμουν και εγώ τρομακτικά απεσιόδοξος. Εκείνος βέβαια το συνδέει και με τη σεξουαλικότητα. Δηλαδή, αν η μπόρια μας να αποκωδικοποιήσουμε τη σεξουαλικότητά μας, μας οδηγεί στον θάνατο. Και το και στην επιθετικότητα και στην επιθετικότητα. Δεν καταλαβαίνει ο Φρόιντ. Ναι, δεν λέει ότι τα καταλαβαίνει, τα περιγράφει. Τα βλέπει να λειτουργούν μέσα σε μια στην ανάλυση, σε μια αυτοκαταστροφικότητα και λέει να ορίστε εδώ πέρα έχουμε το περιεχόμενο του ασυνειδήτου. Θέλω να σας θυμίσω ότι για άλλους της ομάδας του Φρόιντ το περιεχόμενο του ασυνειδήτου διευρύνθηκε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρτε το Γιούγκ που ανέφερα και προηγουμένως. Γιατί με τα αρχέτυπα που έχει μέσα ουσιαστικά λέει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερο από δύο ένστικτα τα οποία συγκρούονται. Mm. Και αυτό το πράγμα κάνει τον άνθρωπο και μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο. Υπάρχει και το θεϊκό και το δαιμονικό στοιχείο, θα σας πει ο Γιούγκ. Μέσα στο. Λοιπόν, και η εμπειρία μας είναι αυτή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και οι πόλεμοι έτσι, είναι ανορθολογικά ξεσπάσματα. Τώρα, πριν γίνει ο πόλεμος αυτός, διάβαζα του κόσμου τα δημοσιεύματα σε διάφορες γλώσσες, που όχι μόνο ελληνικά. Και όλοι οι σοφοί αναλυτές λέγανε ότι δεν θα κάνει πόλεμο, διότι δεν το συμφέρει. Και εμένα με ρωτάγατε, θα σας έλεγα. Μα δεν το συμφέρει. Μα και αυτό που πάει να γίνει τώρα δεν το συμφέρει. Και όμως ο πόλεμος γίνεται. Καταλάβατε. Όπως και στις αυτές που ήταν στο Ζάλογκο, με έναν άλλο τρόπο, και χορεύανε και αυτό και οι Τούρκες πλησιάζαν, θα το συνέφερε. Καλύτερα περνάγα σε ένα χαρέμι. Και τα παιδάκια τους θα μεγαλώνουν εκεί μέσα. Εντάξει. Με όλες τις ευτελισμούς που συνοδεύει τη ζωή του χαρέμι, μια γυναίκα που είναι ουσιαστικά χρήσιμο. Αλλά ανθρώπινα δεν εξηγείται. Τότε πάνε και πέφτουν στον κρεμό όλες. Κι όμως θεωρούμε ότι αυτό ακριβώς είναι η ουσία του ανθρώπινου. Καταλάβατε. Το λέει και αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς πιστός για να τα πει αυτά.
Όταν σα λέει ο Καστοριάδης ότι το νιουρεζόν ανορεξικό, ανορεξικό βρέφος δείχνει ότι υπάρχει ψυχή, για να πούμε ότι υπάρχει ψυχή στον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να είμαστε πιστοί. Και αυτοί που στήριξαν την ύπαρξη ψυχής, από τον Πόπερ μέχρι τον Καστοριάδη, δεν ήταν απαραίτητα πιστοί σε κάτι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι, πώς το λένε, particular divinitatis η ψυχή. Δεν είναι μάλιστα για τον χριστιανισμό, θμόριο της θεότητος. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο αντιστέκεται σε οτιδήποτε μπορώ εγώ να ορίσω ως ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι είναι και καταστροφικός περισσότερο από ό,τι φαντάζομαι ο άνθρωπος, αλλά και το αντίθετο. Κάνει και τα αντίθετα, κάνει πράξεις αγιότητας και πράξεις απίστευτης περιχώρησης όλου του κόσμου. Και είναι γεμάτη η εμπειρία της ιστορίας και από τα δύο. Σήμερα τα παιδιά μεγαλώνουν σαν ζωάκια. Και τους υποδεικνύεται ότι είναι ζωάκι. Κοίταξε, του λέει, το θέμα είναι να διαθέτεις, να περνάς καλά σεξουαλικά από τα 12 σου χρόνια, από τα 13. Το νόημα που έχει αυτό, το θέμα είναι θα διαλέξεις φίλο και θα διαλέξεις. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Που και αυτό ακόμα μας υποψιάζει ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Διότι η γάτα και ο σκύλος δεν διαλέγουν ποτέ φίλο. Τι σημαίνει επιλέγω φίλο? Σημαίνει ότι κάνω ένα σχόλιο πάνω στη φύση. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ένα σχόλιο προσωπικό. Μου επιτρέπεται, λέμε τώρα, να το κάνω. Ναι, αλλά αυτό θέτει το ερώτημα. Υπαγορεύει τίποτα η ίδια η φύση ή τίποτα δεν υπαγορεύει και τα λέω όλα εγώ? Και εγώ ποιος είμαι? Είμαι Θεός, είμαι πάνω από τη φύση. Ποιος είναι αυτό το εγώ, ποιο είναι? Καταλαβαίνετε τι λέω? Αν το εγώ αυτό το πείτε στη λέξη στο Φρόιντ, θα σας πει, μα το εγώ είναι φανταστικό, θα σας πει. Άρα τα ενσυκτάσεις σε οδηγούν. Καταλαβαίνετε ότι η ψυχανάλυση έχει πάρα πολλά πράγματα που να μας βοηθήσει, αλλά δεν σκέπτονται οι άνθρωποι σήμερα. Προτιμούν να μην σκέπτονται. Και απλώς πάει το βάλαντερί που λένε οι Γάλλοι, που θυμάμαστε. Η ζωή κυλάει στο ποτάμι. Ο δυτικός κόσμος αυτή τη στιγμή διατείνεται ότι ο Πούτιν έχει χάσει τα μυαλά του. Ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Γιατί ο δυτικός κόσμος τα έχει τα μυαλά του στο κεφάλι του? Δεν ξέρω, θέλω τη δική σας άποψη. Μα δεν, εγώ βλέπω ένα τεράστιο παιχνίδι δύναμης. Το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Θα θυμηθώ με τον Πόπερ τώρα. Λέγαμε και την άλλη φορά, νομίζω, στη μικρή συνέντευξη, ότι τελειώνει το βιβλίο του ακριβώς, είναι τελευταίες φράσεις, το μεγάλο δίτομο αυτό έργο του, η ανοιχτή ιστορία και η εχθρή της. Λέει ότι η ιστορία μέχρι τώρα είναι η ιστορία της δύναμης. Mm-hmm. Και σήμερα όλη η διαδικασία, και εγώ στο βιβλίο μου το Analogical Identity, στην αγγλική έκδοση του που βγήκε πριν 2 χρόνια, The Creation of the Christian Self, η δημιουργία του χριστιανικού εαυτού και του συγχρόνου εαυτού. Αλλά είναι στα αγγλικά, ένα μέρος μόνο υπάρχει στα ελληνικά, μικρό επίλογος μόνο. Ολόκληρη λοιπόν η νεότερη εποχή, και το λέω και στο βιβλίο αυτό, προσπαθώ να εξηγήσω πώς θεολογικά καταλήξαμε στη θέληση για δύναμη. Mm-hmm. Πώς ξεκινώντας από τον Οριγέννη και από τη θεολογική ρίζα ξεκινάει η θέληση για δύναμη. Είναι μια λάθος θεολογία καταρχήν, πρωτού γίνει μια μεταφυσική, η οποία είναι στάση ζωής. Είναι λάθος θεολογία. Είναι μια θεολογία πάρα πολύ πλατωνίουσα, πάρα πολύ. Καταλάβατε. Ναι. Που ουσιαστικά φτάνει όταν η κοσμικευτεί, φτάνει το πνευματικό να κυριαρχεί και καλά πάνω στο φυσικό. Έτσι, τελείως να κυριαρχεί. Ο Καρτέσιος που κατάγεται από όλα αυτά, ονομάζει τον άνθρωπο με μέτρε πόσα σώρα, το πω και στα γαλλικά, κύριο και κάτοχο της φύσης. Κατέχει τη φύση. Όταν κατέχεις λοιπόν τη φύση, εντάξει, αυτό είναι το άλλο άκρο, αυτό είναι ο ιδεαλισμός. Ο Φρόιντ αντιπροσωπεύει τη γείωση. Κοιτάξτε πόσο ανεπαρκή είναι και τα δύο. Όταν κατέχω τη φύση, την κάνω ό,τι θέλω. Όταν λέει ο Μαρτσίλιο, ο Μασίλιος Φιτσίνο και ο Τζορντάνο Μπρούνο ότι ο άνθρωπος είναι Θεός επί γης, σημαίνει ότι δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Επομένως, είναι τρελός. Αυτό θα πει. Τρελός είναι αυτός που κάνει πράγματα που δεν είναι φυσικά. Στην ανθρώπινη φύση ανήκει η συμπάθεια, λέμε, δεν είναι, οι χαμηλές κλίμακες της συμπεριφοράς και της ζωής και της σκέψης, η αγάπη, ξέρω, η οικογένεια, η φιλία, ο έρωτας, αυτά είναι στην ανθρώπινη φύση. Και έρχεται κάποιος και λέει, λοιπόν, τέρμα με όλα αυτά. Παίζουμε το παιχνίδι της δύναμης όλα για όλα. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν είναι ακριβώς. Και κοιτάξτε κάτι, στη δυτική σκέψη αυτό πήρε και επικίνδυνες μορφές, όπως ο Χέγκελ για παράδειγμα. Όταν σου λέει ότι κοίταξε, ο λόγος σκέφτεται μέσα σε σένα. Έβλεπε τον Ναπολέοντα να έρχεται το 1700-815 να μπαίνει στην Ιάννα, καβαλάρης και έλεγε το Weltgeist, το πνεύμα του κόσμου, έφυπο, εισέρχεται στην Ιάννα. Αυτό όμως τι σημαίνει, το λέω στο βιβλίο με τον ολοκληρωτισμό. Εάν πιστέψω ότι
ο λόγος με χρησιμοποιεί για να μιλάει, αυτό σημαίνει ότι λέω εγώ, τα λέει ο λόγος. Κοιτάξτε πόσο κοντά είναι η αυθαιρεσία η χιτλερική, για παράδειγμα. Έτσι. Σε αυτό το οποίο φαίνεται να είναι Ηρακλήτιο. Δεν είναι καθόλου Ηρακλήτιο. Ο Ηράκλειος έλεγε να ακούμε το λόγο. Επομένως, πράγματι χάνουμε τα λογικά μας. Και κυρίως όταν έχουμε ιδεασμούς μεγαλείου, έτσι, και έχουμε σταματήσει να παίρνουμε, να θεωρούμε ότι υπάρχουν πηγές νοήματος έξω μας. Θεωρούμε ότι τα φτιάχνουμε εμείς όλα. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω, έτσι. Γιατί πολεμούν... Ενώ ο Ηράκλειος θα έλεγε, έπομαι το λόγο, ακολουθώ το λόγο, άρα υπάρχω, ακούω. Ακούω το λόγο, άρα υπάρχω, έλεγε ο Ηράκλειτος. Τον οποίο δεν καταλαβαίνουν. Βλέπετε το Καστοριάδη, πάει ένα σεκιστό στο βιβλίο του για το Σεκιφελαγκρές, πώς το λένε στα ελληνικά, η ελληνική ιδιαιτερότητα νομίζω. Η ερμηνεία που κάνει του Ηρακλήτου είναι για κλάματα. Ένας ψευτοορθολογιστή κάκος, ας πούμε, προσπαθεί να... Σαν ερημίτης, ήταν ποιητής. Πώς το λέει, μισανθρωπίσας και εκπατήσας εν τις ώρες ιδιητάτο, λέει ο Δημήτρης Λαέτιος, πω ασιτούμενος και βοτάνας. Και αυτός έκανε ένας ορθολογιστάκος που θέλει να καταλαβαίνετε. Αλλά τι να καταλάβει κανείς τώρα σε επίπεδο τέτοιο, δεν καταλαβαίνουμε τους αρχαίους έτσι. Αλλά ούτε καταλαβαίνουμε τους χριστιανούς έτσι. Mm-hmm. Οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος μιλάει και μάλιστα μιλάει τόσο δραματικά που ενσαρκώνεται. Από εκεί πέρα αλλάζει η προοπτική. Αυτή την προοπτική χάσαμε εντελώς. Πανανθρώπινα λέτε. Γιατί θα ήθελα να σας ρωτήσω για την παγκόσμια ψυχή αυτού του κόσμου. Η παγκόσμια ψυχή αυτού του κόσμου υποφέρει και βασανίζεται αν υπάρχει, ό,τι και να είναι αυτό. Ο Πλάτων το έλεγε αυτό και οι Στοικοί. Αλλά το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος παντού, κοιτάξτε, είναι σε... αν δει κανείς τον πόνο των ανθρώπων, βλέπετε έξω τώρα και περπατάτε, όλα αυτά. Το ένα πίσω από το άλλο, στα μάτια των ανθρώπων υπάρχει πόνος. Πόνος, και αυτός ο πόνος είναι ο πόνος του όντος, όλου του όντος του ανθρωπίνου. Και καμιά φορά σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν να κάνω την εκπομπή, αν τελικά γίνει, if they will drop the bomb, λέει το τραγούδι το «Mama, do you think they'll drop the bomb?» Το Pink Floyd, είπαμε, το μεστά. Λοιπόν, εάν πέσει τελικά, αυτοί που θα ζήσουν πώς θα αντέξουν τον πόνο αυτού που θα έχει γίνει, πώς θα αντέξουν τη φρίκη. Το σκέφτηκα και ερχόμουν τώρα και έλεγα, καλά, το ένστικτο που λέμε, να επιζήσω πού, σε τι, με τι μνήμες, με τι αίσθημα ευθύνης, πώς αντέχεται. Εδώ βλέπεις έναν άδικο θάνατο στο δρόμο και συντρίβεσαι, να καταστραφεί ολόκληρο αυτό το, όλη αυτή η εξαίσια ομορφιά, τα υπέροχα αυτά μυστικά του σύμπαντος και του κόσμου και του κάθε ανθρώπου. Όλο αυτό το πράγμα έτσι να εξαερωθεί για τη δύναμη. Ποια δύναμη, ποια νου, επί ποιου. Καταλαβαίνετε, ναι. Και μετά μπαίνει μέσα και το δαιμονικό. Το είπατε κάτι εδώ. Ας το Φρόιντ, δεν είναι απλό ντεστρούντο. Εδώ υπάρχει δαιμονικό στοιχείο. Σαν να, πώς το λένε μερικοί άνθρωποι, θεουργούνται και άλλοι άνθρωποι δαιμονίζονται. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς αυτό αλλιώς. Δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς, και επαναλαμβάνω τώρα ένα επιχείρημα του Ιονέσκο, πώς ένας άνθρωπος σαν τον Στάλιν θα μπορούσε να είναι φοιτητής μου, γιατί τέλειωσε μια εκκλησιαστική ακαδημία κι αυτός. Μπόρεσε και ήταν υπεύθυνος προσωπικά για το θάνατο σχεδόν 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πώς μπόρεσε και εξόντωσε ολόκληρους λαούς. Πώς ανήκει αυτό το πράγμα, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη και μόνο ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκοτώσει έναν, δύο, βλέπετε, όταν ήρθε η ώρα να σκοτώνουν οι Γερμανοί στα γκουλάγ, στα στρατόπεδα. Λοιπόν, δεν αντέχανε να σκοτώνουν και άρχισαν να τρελαίνονται. Του έδινε στο όπλο και σκότωνε. Σκότωνε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και τα μάτια. Τον κοιτάει στα μάτια και τον σκοτώνει, τον κοιτάει άλλο στα μάτια. Δεν άντεχαν, κατέρεαν οι στρατιώτες. Τους πρώτους τους σκοτώσαν και αυτούς. Μετά δεν θα σκοτώσουν τον στρατό μας, σκοτώνουμε ταυτόχρονα Εβραίους και Γερμανούς. Και φτιάξαν τους θαλάμους αερίων.
Η θάλαμη Αιρίων έγινε για να μην, γιατί δεν αντέχαν οι στρατιώτες να σκοτώνουν. Καταλάβατε. Διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, και εδώ έρχεται μέσα και η θεολογία μετά. Με όσα ειδικά φάρμακα και αν τους έδιναν, εικόνα Θεού. Για να μην τους επηρεάζει. Τι να... Ψυχοφάρμακα φυσικά. Μα δεν μπορείς. Μα δεν μπορείς, γιατί κάποτε για ψυχοφάρμακα θα πάψουν να υπάρχουν, να δρούνε. Και θα συνειδητοποιήσει κανείς το βράδυ τι έκανε τη μέρα, το πρωί, όταν θα ξυπνήσει πριν το πάρει το δεύτερο φάρμακο. Μου θυμίζει μια ιστορία που έχω ακούσει τώρα με τον πόλεμο, με την Κροατία και τη Σερβία. Που ξέρετε, οι Κροάτες είχαν και αυτοί με τους Σέρβους μεγάλο μίσος, ας πούμε, λόγω του ότι ήταν Κροάτες, βέβαια, αλλά όλη αυτή η ιστορία που είχε γίνει τους είχε κάνει πολύ, όπως τώρα με τους Ρώσους αντιπαθούν όλοι οι λαοί γύρω τους κλπ. Και σκοτώναν Σέρβους αβέρτα. Και κάποιοι παπάδες Ρωμαιοκαθολικοί, προς ντροπή τους, ήταν και αυτοί μέσα στο παιχνίδι. Και είπαν σε μερικούς, αυτή είναι ιστορία αληθινή που μου έχουν πει Σέρβοι φίλοι, και είναι δεδομένο, δεν διαβάζω Σέρβικα, αλλά μου είπαν ότι έχουν δημοσιευτεί αυτά. Δηλαδή, πήγαινε ο δολοφόνος, στο στρατόπεδο σκότωνε 4-5 Σέρβους, πήγαινε στον παπά και ξομολογιόταν και έλεγε σκότωσα 5 Σέρβους. Αλλά ο Θεός δεν τα έχει αυτά. Δεν τα ανέχεται αυτά. Είναι κάτι ζωντανό αυτό. Δεν μπορείς να το πεις τον κορίτσι και δεν σκότωσα. Θα σκοτώσω πάλι αύριο. Καταλάβατε. Και τρελαινόντουσαν αυτοί, λέει. Μετά από λίγο, λέει, παίρναν φορά και πηδάγαν από γκρεμούς, πηδάγαν από αυτοκίνητα, αυτοκτονούσαν με τα όπλα τους τα ίδια. Αυτοί, οι δήθεν καθολικοί, οι οποίοι κάνανε, σκοτώναν Ορθοδόξους. Καταλάβατε. Επομένως, είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι ικανός ο κάθε άνθρωπος να σκοτώσει. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός να σκοτώσει στην πραγματικότητα. Σκοτώνουν καταρχήν μόνο οι πάρα πολύ πατημένοι, οι πονεμένοι και οι τσακισμένοι. Καταλάβατε. Αυτοί που δεν μπόρεσαν αυτό το πράγμα να το αναφομοιώσουν και είναι μίσος μέσα τους και είναι πόνος. Και αδιαχείριστος πόνος. Και νομίζουν ότι αν σκοτώσουν θα θεραπευτούν. Αυτό είναι αλήθεια. Στην αρχή υπάρχει εκδίκηση και θεραπεύεσαι. Μετά όμως αυτό που γίνεται είναι τρομακτικό. Όλα αυτά που κάνεις, όλοι αυτοί που έρχονται στα μάτια σου κάθε μέρα στο βράδυ, σε στοιχιώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέχρι να διαλυθείς. Τους βλέπεις συνέχεια μπροστά σου. Έτσι. Και τέτοιες πολλές μαρτυρίες έχουμε εγκληματιών. Αλήθεια, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να. Αλλά όλα αυτά τι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά γενικότερα σήμερα. Γιατί οι άνθρωποι όμως υπακούν τη διαταγή να πολεμήσουν ο ένας λαός τον άλλον? Εντάξει, εδώ κανείς ποτέ δεν λέει την αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως λένε πολύ σωστά, στον πόλεμο η αλήθεια είναι η πρώτη που πεθαίνει. Αυτός ο απλός στρατιώτης που θα πάει να πολεμήσει, πολλές φορές υπάρχουν πόλεμοι δίκαιοι. Αλλά βλέπετε, οι πόλεμοι δίκαιοι δεν έχουν το στοιχείο του εγκλήματος μέσα πολύ και τη αποστολή αυτή τη. Από ένα σημείο και πέρα λέει κανείς, τι χρειάζεται αυτό το πράγμα, το μακελιό, που λέμε το μακελιό. Είναι μια κατάσταση που κάποιος να υπερασπιστεί από την τρέλα ενός άλλου και παραδίδει τον εαυτό του σε μια ανάλογη αυτή. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το αντιμετωπίζει ως κάτι που του αρέσει, δεν τον διασκεδάζει. Έτσι. Δεν είναι κάτι στο οποίο θέλει να παραμείνει μια ζωή. Δεν του αρέσει να το κάνει. Mm-hmm. Το κάνει μόνο βιαζόμενος από τις συνθήκες και σκεπτόμενος ότι αν τον αφήσει να περάσει αυτό, ναι. Πίσω θα σπείρει τον όλεθρο, έτσι. Παρ' όλα αυτά, για παράδειγμα, οι Γερμανοί ακολούθησαν τον Χίτλερ σε όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε. Ειδικά οι Γερμανοί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και έχουν γραφτεί αυθαμάσια βιβλία ανάλυση συμπεριφορά του. Είναι λαός με πολύ βαθύ πλέγμα κατωτερότητα. Η μειονεξία, λοιπόν. Δεν υπάρχει πιο μειονεκτικός λαός στην Ευρώπη. Σε τι συνίσταται η μειονεξία τους? Αυτό είναι στις ρίζες. Είναι και στους θεούς τους. Αν δείτε την αρχαία γερμανική μυθολογία, θεολογία, όλοι αυτοί οι θεοί με κορυφή των Όντιν, ας πούμε, είναι θεοί οι οποίοι παλεύουν συνεχώς να υπερισχύσουν. Συνεχώς. Αν δείτε την ελληνική μυθολογική θεολογία, είναι ένα ωραίο εύθακτο πράγμα που ξέρει κανένας τη θέση του. Ο Δίας είναι εκεί, κανένας τον αμφισβητεί. Ο Πλούτωνας είναι εκεί, η Αφροδίτη είναι εδώ. Καταλάβατε, καμία σχέση. Εδώ γίνεται ένας αλληλοσπαραγμός συνεχής. Δεν τελειώνει ποτέ σε μια ευτυχή Ολύμπια κατάσταση. Ευτυχή λόγος πολύ. Καταλάβατε. Και αυτό το πράγμα αναβάνει το χριστιανίσιο κάποια στιγμή ο χριστιανισμός. Ως ποιο σημείο χριστιανίζεται? Όταν και η ίδια η θυσία του Χριστού εμφανίζεται σαν κάτι που είναι ουσιαστικά μια νίκη και μια ήττα και μια ξανά δεύτερη νίκη και καβουτό και λοιπόν. Δηλαδή και αυτό ακόμα μπορεί να γίνει αντιληπτό με πολεμικό τρόπο, έτσι.
Και μέσα σε όλα αυτά μπαίνει ένας ψυχισμός, ο οποίος επειδή ακριβώς είναι χτισμένος πάνω σε τέτοιες ορίζους, είναι υπερβολικά ανταγωνιστικός. Η ανταγωνιστικότητα δημιουργεί σχάση συνεχή κοινωνική, ναι, και αυτό δημιουργεί αίσθηση ανεκπλήρωτης ιστορικής δράσης. Και γι' αυτό οι Γερμανοί είναι, από λόγους αυτούς που σας είπα, αισθάνονται ότι δεν είναι αποτελεσματικοί ιστορικά και έχουν πλέγμα κατωτερότητας. Πάντως... Και όποιος τους ενώσει, όποιος και να είναι, το λέει ο Νόρμπερτ Ελίας αυτό, ο φοβερός, ίσως από τους μεγαλύτερους κοινωνιολόγους του 20ου αιώνα, όποιος τους ενώσει, δεν πάει να τους ενώσει με τα πιο τρύπια συνθήματα, θα τους πάει εκεί που θέλει. Δεν σκέπτονται έκτοτε. Αυτός ο λαός που παρήγαγε τέτοιους στοχαστές δεν σκέπτεται. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι σκέπτεται. Αυτά τα οποία κάνανε, τα εγκλήματα και... Μπορεί να σημαίνει ότι πέρανε στάσου, ρε παιδάκι μου. Τι γίνεται εδώ. Τι το χρειαζόσουν, τούτο. Που πηγαίνουν, ας πούμε, στη Ρωσία και εξοντώνανε συνέχεια Εβραίους και Σλάβους. 18 εκατομμύρια εξοντωμένοι άνθρωποι, έτσι, όχι στα πεδία των μαχών, αλλά είναι ψυχρό. Καταλάβετε, και μετά δημιουργεί την τεράστια μήνυ, ας πούμε, των άλλων και την έμεση που έρχεται. Πάντως για λαός με τέτοιο σύμπλεγμα, καλά τα καταφέρνει. Τα καταφέρνει καλά, διότι έχει πάντοτε ανάγκη την ισχύ για να μπορέσει. Ο Γερμανός δεν τη βρίσκει ποτέ όμορφα και ωραία όπως τη βρίσκουμε τώρα και μιλάμε εμείς οι δύο. Υπάρχει όμως και ένας θαυμασμός από τις όμορες χώρες της Γερμανίας, από την Ευρώπη, από την Αμερική, για αυτόν τον τρόπο ύπαρξης. Δεν νομίζω ότι είναι θαυμασμός. Μα το γεγονός ότι τους αναγνωρίζεται αυτή η διάθεση για δύναμη και τους παραχωρείται και ο τώρα χώρος. Θα Γερμανία. Γι' αυτό. Οι Γερμανοί επί πόσα χρόνια μεσολαγούν από το 45 μέχρι σήμερα. Επί 80 χρόνια οι Γερμανοί είναι σε κατάσταση μετανοίας. Όχι μετανοίας όμως. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση τριβής και αμηχανίας. Γι' αυτό και κάνανε ό,τι κάνανε στο οικονομικό πεδίο μόνο. Τώρα θα ξαναγίνει η Γερμανία. Θα το δείτε αυτό. Εννοείται ότι όλο αυτό το διάστημα κάναν απόθεση. Δεν θα ζούμε ούτε εγώ ούτε εσείς. Αλλά αν υπάρχει ο κόσμος, έτσι σε 50-60 χρόνια από τώρα θα υπάρξει πάλι πρόβλημα Γερμανίας. Πάλι ακριβώς ίδιο πρόβλημα πανομοιότυπο με το δεύτερο. Λέτε πρόβλημα. Λοιπόν ότι το απόθησαν το πρόβλημά τους, δεν το έλυσαν, ασχολήθηκαν αποκλειστικά με το οικονομικό σκέλος. Έχω πάει πολλές φορές στη Γερμανία. Και θα επανέλθει λοιπόν αυτό. Προσπάθησα πολλές φορές να τους καταλάβω με μακρές συζητήσεις. Και βλέπω πάντοτε στον ψυχισμό αυτού του λαού υπάρχει η αίσθηση, πώς να το πω τώρα, είναι ξανά αυτό το πλέγμα κατωτερότητας. Είμαστε τόσο βλάκες που τα κάναμε τελείως χάλια. Πάλι όμως. Η μήτρα είναι αυτό το πλέγμα κατωτερότητας που γέννησε και τις προηγούμενες καταστάσεις. Δηλαδή, από αυτό δεν μπορούν να φύγουν ένα πράγμα. Σαν να είναι, λοιπόν, γι' αυτό και όλο αυτόν τον καιρό, απλά επειδή τα καταστραβώσαμε, δεν το ξανακάνουμε. Μάλιστα. Αλλά δεν αφομοιώθηκε αυτό να γίνει μια αλλαγή τέτοια μεγάλη πνευματική, η οποία θα τους επέτρεπε να μην το ξανακάνουν. Το κάναμε στο οικονομικό πεδίο, είχε βγει το βιβλίο του Ομπάμα, και λοιπόν, ναι. Μου έκανε εντύπωση ένα σημείο που λέει το εξής. Μου έκανε εντύπωση η συμπεριφορά των Γερμανών απέναντι στην Ελλάδα, λέει. Δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Τους τσακίσαν τους ανθρώπους. Τους καταπατήσαν κάτω, ερχόταν οι θεσμοί λεγόμενοι κλπ. Και μας διαλύσανε. Δεν χρειαζόταν τόσο πολύ ο Ομπάμα, ένας άλλος από άλλη κουλτούρα και από άλλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, σου βάλαμε σε ένα δρόμο, ας πούμε. Θα αποδώσει αυτό. Όχι τώρα και πάλι τα όλα τώρα και κοπάνε τα τώρα. Και εκείνο το ανάπηρο πλάσμα, ο Σόιμπλε, δεν εννοώ τη σωματική αναπηρία. Έτσι εννοώ τη διανοητική ανικανότητα να συλληφθεί. Λοιπόν, έλεγε να του πετάξω, να του σβήσουμε τη φτωχή, μη δυνατόν να διαλυθούν. Αυτό μόνο ένα Γερμανό μπορεί να το κάνει. Δεν είμαι κανένα άλλο στον κόσμο να το κάνει αυτό. Γιατί, διότι αντιλαμβάνεται τα πάντα με όρου δύναμη. Το αν το σύμπλεγμα της Γερμανίας είναι αυτό, το σύμπλεγμα της Ρωσίας ποιο είναι? Το σύμπλεγμα της Ρωσίας είναι η χαμένη αυτοκρατορία και ο εθνικισμός, ο ρωσικός, η ιδιαίτερη
φιλοπατρία αυτή που έχουν οι Ρώσοι. Καταρχήν να ξέρετε ότι αν υπάρχει η έννοια πατρίδας κάπου στην Ευρώπη είναι στη Ρωσία. Πουθενά άλλου. De facto. Εγώ, εντάξει, δεν βρήκα πουθενά άλλου πάντως στην Ευρώπη. Πουθενά δεν βρήκα τέτοια αυτονόητη και, πώς το λένε, και βαθιά. Η δεύτερη χώρα που την έχει αυτή τη φιλοπατρία είναι η Τουρκία. Και αυτή που δεν την έχει καθόλου από όλους είναι η Ελλάδα. Συνήθισα να λέω στους φοιτητές μου ότι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ξέρω είναι η Ελλάδα. Με την έννοια ότι η φιλοπατρία εδώ απαγορεύεται και να την εκφέρει κανείς. Μόλις πει τη λέξη αμέσως, τα πανέξυπνα αυτά όντα που είναι οι Έλληνες δημοσιογράφοι, τα τέρατα αυτά της ευφυΐας και της δημιουργικής σκέψης, θα τον καταδικάσουν εν της κατωτάτης της γης. Δεν υπάρχει. Διότι, είπαμε, στην Ελλάδα απαγορεύεται να σκεφτόμαστε. Είναι μεταπρατική η διανόηση. Μεταπρατική. Δεν δημιουργούν σκέψη. Στην Ελλάδα οι Έλληνες που φτιάχνουν σκέψη είναι 1, 2, 3, 4, 5. Αυτοί, αν είναι και τόσοι. Και περίπου δεν είναι και δύσκολο. Τέλος πάντων. Και στον χώρο της φιλοσοφίας. Και παντού. Και στον χώρο της θεολογίας επίσης. Γιατί είναι έτσι. Διότι υπάρχει ένα άλλο πλέγμα εδώ. Δεν είναι κατωτερότητα, είναι εθνική κατάθλιψη. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Mm-hmm. Αυτό θα το εξηγήσουμε σε άλλη φάση. Ρωσία λοιπόν, αγάπη για την πατρίδα. Αγάπη για την πατρίδα, πολύ μεγάλη αγάπη για την πατρίδα, η οποία έχει και ρίζες αυτούς. Δηλαδή, είναι η θεωρία στο θεολογικό πεδίο της Τρίτης Ρώμης που είναι από πίσω. Αυτό πατάει, ξέρετε, στον τρόπο με τον οποίο ενοποιήθηκε η Ρωσία. Βέβαια, το Βυζάντιο βοήθησε πολύ τη Ρωσία να ενοποιηθεί. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχει ήδη στο 12ο αιώνα. Αν υπάρχει Ρωσία σήμερα. Υπάρχει γιατί το Βυζάντιο έκανε ορισμένα πράγματα το 12ο αιώνα, πολύ συγκεκριμένα, και μερικοί πολύ σημαντικοί Έλληνες πήγαν κάτω. Από το Φώτιο, το Μητροπολίτη του Κιέβου, αργότερα, μέχρι το Μάξιμο το Γρεκό. Και άλλοι ακόμη, οι οποίοι κάναν τη μετακαίνωση. Άπαξ έγινε η μετακαίνωση, οι Ρώσοι θεωρήσαν ότι έχουν τα πάντα. Και βλέπετε το 18ο να ζητούν αμέσως αυτοκεφαλία. Είναι η πρώτη χώρα που ζητάει αυτοκεφαλία. 1589, νομίζω. Έτσι. Της δίνεται η αυτοκεφαλία. Και βέβαια περιλαμβάνει τα πάντα και μετά έρχεται μετά από 500 χρόνια πόσα είναι και ζητάει η Ουκρανία ως ανεξάρτητο και κράτος, νομίζουν οι Ρώσοι ότι πρέπει να τη ζητήσει από αυτούς την αυτοκεφαλία. Την αυτοκεφαλία τη ζητάς από αυτόν που σου έδωσε και σένα αυτοκεφαλία, από το Πατριαρχείο. Είναι τελείως λάθος αυτό το ταρατώδες πράγμα που κάνουν, φτιάξαν δύο εκκλησίες. Βλέπετε όμως το αυτοκρατορικό σύμβλεμα, ο εθνικισμός από πίσω, πάντοτε. Και συνεχίζει στο εκκλησιαστικό πεδίο ο εθνικισμός. Ετοιμάζουν ένα τεράστιο σχίσμα μέσα στην Ορθοδοξία, το οποίο θα είναι το πρώτο σχίσμα της ιστορίας χωρίς ιστορικούς λόγους, χωρίς θεολογικούς λόγους. Δεν θα υπάρχει θεολογικό. Το θεολογικό σχίσμα, το σχίσμα έχει νόημα όταν εσύ, εγώ πιστεύω σε έναν Θεό και εσύ μου πεις, εγώ πιστεύω σε 8 Θεούς. Αυτό είναι σχίσμα με την έννοια ότι άλλο θέλετε. Εσείς, γεια σας, φεύγουμε. Αυτοί δεν έχουν θεολογικούς λόγους. Έχουν γεωγραφικούς. Οι εθνικιστικούς λόγους. Εθνικιστικούς. Μου πήρε στην μία εκκλησία, θα σας πάρω εγώ όλες τώρα. Πάει λοιπόν στην Αφρική και φτιάχνει 115 ενορίες και επισκοπές. Και αυτό είναι σχίσμα. Γιατί ξέρετε, το σχίσμα στην Ανατολή, το σχίσμα με τους Καθολικούς έγινε με αυτόν τον τρόπο. Πώς έγινε, δεν έγινε το 1054 που νομίζουν πολλοί. Έγινε με τις σταυροφορίες. Το 1204 ολοκληρώθηκε το σχίσμα. Τότε έγινε σχίσμα. Όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, είχε πάει πριν στα Ιεροσόλυμα και είπε: εδώ είναι καινή γη, δεν υπάρχει κανένα που να με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει εκκλησία και φτιάχνω εγώ εκκλησία. Και φτιάχνω ένα νέο πατριάρχη που συνδέεται με τον Πάπα. Αυτό είναι σχίσμα. Και τώρα αυτό που κάνουν οι Ρώσοι είναι σχίσμα. Και λέει κανείς: μα γιατί το κάνετε. Καταλάβατε. Σας είπα, βέβαια το timing δεν ήταν σωστό, το έχω πει και αυτό δημόσια. Οι Ουκρανοί είναι χριστιανοί, ναι. Πατέρα Νικόλαε. Ορθόδοξοι, ναι. Ορθόδοξοι. Μα είναι, για ποιο λόγο απευθύνθηκαν στον Πάπα της Ρώμης. Η σχέση που έχουν οι Ουκρανοί με τους Ρώσους είναι αυτή που έχουμε εμείς με τους Κύπριους. Για ποιο λόγο απευθύνθηκαν στον Πάπα της Ρώμης. Για πότε λέτε τώρα. Πρόσφατα. Καλά, οι Ουκρανοί τώρα απευθύνονται οπουδήποτε. Αρκεί να βγάλουν μια άκρη, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ενέχει κινδύνους όμως αυτό. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να απευθυνθούν στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Δύναμη ο Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα. Αυτή που έχει ο Πάπας. Γιατί τη δύναμη που θέλουν αυτοί. Αυτοί θέλουν κάποιοι να κινήσουν έθνη τα οποία θα τους βοηθήσουν στο πεδίο της μάχης. Και εδώ φαίνεται και η ανοριμότητα των Ουκρανών
και ειδικά του Προέδρου Ζελένσκι, έναν όριμος. Δηλαδή φωνάζει και λέει τώρα στο ΝΑΤΟ, ελάτε, κάντε πόλεμο πάνω. Και του λέει το ΝΑΤΟ ότι θα γίνει παγκόσμιος και του λέει δεν πειράζει. Καταλάβατε, γιατί έχει τόσο μένος κατά του Πούτιν και της Ρωσίας, πάντα τον νοιάζει να γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Και το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει. Και βέβαια, εντάξει, ένα 40χρονο νεαρό παιδάριο είναι ο πρόεδρος της, πρώην κωμικός. Ούτε παιδεία βαθιά έχει, ούτε τίποτα. Έχει μια φιλοπατρία, μια αυτή. Καλός άνθρωπος είναι, καταλάβατε, λέω. Αυτό που ζητάει όμως είναι λάθος. Επειδή έχει το τρελό που θα σε κυνηγάει από πάνω, θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Καταλάβατε, είναι σαν λέω. Δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αλλά λέγαμε για τους Ρώσους. Οι Ρώσοι λοιπόν έχουν αυτό το τεράστιο εθνικισμό, τον αυτοκρατορικό. Και δυστυχώς εγώ βλέπω πίσω τον Σολζενίτσιν πίσω από όλα αυτά. Ο Σολζενίτσιν είχε ένα τρομακτικό και το παράπονο μου για αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο λάτρεψα στα νιάτα μου κι εγώ, μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε τι γινότανε. Αλλά μετά, αντί να προσλάβει τη Δύση, να συζητήσει με τη Δύση, εγώ αυτό κάνω συνέχεια. Στα βιβλία μου μιλάω για τον ελληνοδυτικό κόσμο. Ο Σολζενίτσιν λοιπόν τα έκλεισε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. Κάθισε 20 χρόνια εκεί στον Καναδά που έμενε στο Βερμόντ. Δεν έγραψε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μιλούσε πουθενά, δεν είχε καμία συμμετοχή σε τίποτα. Σαν να ήταν τα πάντα ένα μίασμα και μια συμφορά στη Δύση. Πράγμα που είναι τρομακτικό λάθος. Και γύρισε μετά και έγινε ο μεγαλύτερος εθνικιστής. Και ό,τι έγραψε, και ό,τι έκανε, και ό,τι έφτιαξε, βέβαια, δεν θεωρώ κι εγώ ότι ο άνθρωπος θα ενέπνε οπωσδήποτε θα εξωθούσε σε πόλεμο. Έτσι. Ναι. Δεν νομίζω θα το έκανε αυτό. Ναι, όμως υπάρχουν άλλοι οι οποίοι το καταλαβαίνουν έτσι αυτό το πράγμα. Και δώσω το ζήτα. Δεν βλέπετε πόσοι έχουν αποσχιστεί από τον Πατριάρχη της Μόσχας, πόσοι ιερείς και επίσκοποι έχουν δηλώσει τη διαφωνία τους. Και αν είχαν ελευθερία θα δήλωναν σε 90%. Υπάρχει μια τεράστια σήμερα, είναι κάπου πόσο, 153 πόλεις. Αυτό που συντελείται λοιπόν είναι αλλά βλέπετε, μοναδικό. Ναι, τέλεια στέρηση, διότι αυτό δεν γινόταν στη Γερμανία. Η Γερμανία δεν υπήρχε καμιά αντιπολεμική, ας πούμε, αυτή. Αντίδραση. Και αυτό μένα μου κάνει να αγαπάω τους Ρώσους, έτσι. Δηλαδή, αντιπαρατήθηκε, ότι καταλαβαίνω, δείχνει την καλλιέργεια του λαού αυτού. Ο οποίος είναι πολύ, 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 πολύ καλλιέργεια, πολύ σημαντικός λαός. Έχει δώσει φοβερά πράγματα. Δεν είναι η Ρώση, είναι μέγεθος και βλέπει ότι κανείς ότι η κουλτούρα αντέχει. Δεν εκχυδαίζεται τόσο όσο νομίζαμε. Δεν ήταν χειδαιότητα. Άρα πάει και στους φυλακείς 15 χρόνια τον καθέναν. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή ουσιαστικά το σοβιετικό στυλ εξουσίας φαίνεται να υπάρχει ακόμα εκεί. Βλέπετε ότι και από την άλλη. Άρα είχε δίκιο η Δύση να φοβάται. Αν φοβόταν η Δύση, έπρεπε να αντιμετωπίσει διαφορετικά τη Ρωσία. Με και να αντιμετώπισε και αυτή με τη δύναμη. Θα σε κάτσε κάτω, ρε, έτσι. Δηλαδή, όταν δίπλα στη Ρωσία σου φτιάξω βάσεις πυράβλων, που ο πύραυλος, ο πυρηνικός πύραυλος, πηγαίνει στη Ρωσία σε ένα λεπτό ακριβώς στη Μόσχα. Θέλει ένα λεπτό της ώρας. Ενώ ο πύραυλος της Μόσχας για να πάει στη Νέα Υόρκη, θέλει 25 λεπτά από όσα ξέρει. Καταλάβατε. Για το Ρώσο, τον τεχνοκράτη, το στρατιωτικό, εδώ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος. Ναι. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή, θα έπρεπε και μου κάνει εντύπωση ότι ήδη ο Γέλτσιν είχε ζητήσει να μπει στο ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν, διάβασα, το άκουσα από τον καθηγητή Μάζη, ο οποίος είναι αυτό που είναι έγκυρος και πολύ καλός αυτά. Εμείς από αυτούς μαθαίνουμε. Λοιπόν, και το άκουσα. Λέει ότι ζήτησε και ο Πούτιν ακόμα στην αρχή του να μπει στο ΝΑΤΟ, τον Κλίντον. Και ο Κλίντον λέει χαμογέλασε εμπεκτικά. Δηλαδή είμαστε, σαν να τους έλεγε, είστε μεγάλο ψάρι, δεν μπορούμε να σας χωνέψουμε. Σας αφήνουμε εκεί με τον τρόπο μας να σας βάλουμε. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα, αυτή η ιστερία, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέπτονται, σας το ξαναλέω, είναι το μεγάλο μου παράπονο. Δεν μπορούν να μπουν και ανέφερα το όνομα του Μάζη, ο οποίος είναι για μένα πολύ σημαντικός στο τομέα του. Και λέει καλά το ΝΑΤΟ, λέει.
Για την Κύπρο τίποτα δεν έχει να πει. Απολύτως. 40 χρόνια. Με κράτος καινούριο, σαν να μπαίνει αυτός ο Πούτιν μέσα, να φτιάχνει κράτος δικό του, να βάζει και δύναμη στρατού και τα πάντα. Και λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα και αμέσως οι δημοσιογράφοι μου κάνει τίποτα, τον σταματούν. Όχι, ναι. Εμείς θέλουμε τώρα συνέστημα και πάθος για να προωθήσουμε τα cookies, ας πούμε. Αυτό είναι όλο. Και δώσ' του λοιπόν αυτό. Δηλαδή, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά του ιστορικού, είναι το στοχαστή. Με αυτόν τον τρόπο υποδέχεστε εσείς την απουσία της ισόρροπης πληροφόρησης. Ναι, ακριβώς έτσι, είναι κατευθυνόμενη. Και βέβαια στη Ρωσία δεν υπάρχει καμιά πληροφόρηση, απολύτως. Στη Ρωσία το σοφεντικό καθεστώς είναι δυστυχώς ζωντανό. Και η Εκκλησία, λοιπόν που το λέω, σαν θεολόγος και σαν ιερωμένος, δεν κατάλαβε, δεν έμαθε αυτά που νομίζαμε ότι έμαθε από τη Σοβιετική ακόμα αυτή. Μου κάνει εντύπωση. Και έχω και άλλα να πω, τα οποία, δηλαδή από τη συμπεριφορά τους στην καθημερινότητα. Για πείτε μας. Δεν είναι, λοιπόν, το πρότυπο της εξουσίας. Αν δείτε εκκλησιολογία ρωσική, ανά πάσα στιγμή το καθένας είναι στο δαχτυλάκι του Πατριάρχη, ο επίσκοπος τον πετάει από μια πόλη στην άλλη, ο ηγούμενος από μια πόλη στην άλλη. Έτσι πολλοί από τους ιερείς έχουν ζωή η οποία δεν είναι καθόλου όμορφη, γιατί πετάνε τα ράσα, πολύ τελεία αυτοκίνητα και πάνε δεξιά-αριστερά. Καταλάβατε αυτά. Σοσιομανία. Στην Ελλάδα δεν τα δείτε αυτά. Βλέπετε, ούτε το ράσο μας, κανένας δεν βγάζει. Καταλάβατε τι λέω. Αν λέγαμε όλοι μαζί θα τα βγάλουμε τα ράσα, όλοι μαζί, δεν μας έκανε κανένα τίποτα. Το φασίλαμε όλοι μαζί. Γιατί να το κάνουμε. Καταλάβατε. Δηλαδή ουσιαστικά, διότι το ράσο περιορίζεται, μην νομίζετε ότι είναι εξουσία, είναι και η δουλεία, είναι και η διακονία. Φυσικά. Είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση, υποχρεώνει. Noblesse oblige, λένε οι Γάλλοι. Έτσι. Υποχρέωση να κάνεις ορισμένα πράγματα. Εδώ, στο δρόμο να κάνουμε ένα λάθος στα φανάρια, θα μας πει άλλος, ρε εσύ, δεν τρέπεσαι που είσαι και ο παπάς. Και βλέπετε τώρα πήγε και διαχέεται και εκτός Πατριαρχείου η εξουσία και απειλεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε όλη την Ορθοδοξία, το οποίο τρέμουν τα μάτια τους γι' αυτό και οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες. Διότι σας είπα, δεν έχει θεολογία. Τρίβουν τα μάτια τους, τρίβουν και τα χέρια τους όμως. Και τα χεράκια τους. Σας λέω ειλικρινά ότι είμαι στο διάλογο και τα ξέρω. Και τα χεράκια τους τρίβουν. Γιατί μας λένε τώρα, είδατε που δεν είχατε Πάπα. Να, μα στη Δύση ο Πάπας το έφτιαξε το πρόβλημα. Διότι η υπερβολική εξουσία έσπασε την Εκκλησία και έγινε ο Προτεσταντισμός και κομματιάστηκε. Είναι καλό το ότι η Ορθόδοξη ήταν έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ γίνεται ένα εντελώς αυθαίρετο πράγμα που δεν έχει θεολογικούς λόγους. Θέλω να μου πείτε, στη Ρωσία, αυτός ο συνδυασμός της αγάπης για την πατρίδα και της πίστης, της έντονης πίστης στο Θεό, διότι οι Ορθόδοξοι Ρώσοι, χριστιανοί, ήταν και θα είναι ενδεχομένως υπόδειγμα χριστιανών. Όχι, μην το λέτε. Ορθοδόξων. Αυτοί θεωρούν εμάς υπόδειγμα, να ξέρετε πάντα. Αλήθεια. Και έρχονται στο Άγιον Όρος για να αναβαπτιστούν σε αυτά. Και η θεολογία του σήμερα τρέφεται από την ελληνική, την πατερική. Χαίρομαι βασικά που το ακούω αυτό. Αλλά, ναι, αυτό εμάς. Λοιπόν το μείγμα, πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε κάτι. Εάν δεν λειτουργήσει σωστά, αν μπω μέσα στην Εκκλησία, από τη στιγμή που μπαίνω στην Εκκλησία, αμέσως το πρόβλημά μου γίνεται ο άνθρωπος, όχι ο Έλληνας. Ο Έλληνας υπάρχει. Τα έθνη υπάρχουν, αλλά υπάρχουν ως χαρίσματα αλληλοπροσφοράς, αλληλοδιακονίας. Δεν υπάρχουν ως ιστορική μοίρα και μεγαλείο και δικαίωση ξεχωριστή από τους άλλους και πάνω από τους άλλους και über alles και πάνω από όλους τελικά. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αν γίνει η πίστη προχωρήσει προς τον εθνικισμό, ουσιαστικά αυτό καταλύεται. Είναι τα λόγια του Χριστού, είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Αποστόλος Παύλος είναι ένας Εβραίος που είναι πιο Έλληνας από Έλληνες. Μιλάει ελληνικά, έτσι δεν είναι. Καταλάβατε, ού και Ιουδαίος ή Έλληνα, άρσεν, ηθήλη, βούλος ή ελεύθερος. Πάντες εμείς ένες μεν εν Χριστώ Ιησού. Είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτού του είδους η αγκαλιά. Για όλα τα όντα, για όλα τα όντα, όχι για τους φιλοσόφους μόνο. Όχι για τους ανθρώπους που το αισθάνονται απλά και μόνο ένα διανοητικό αυτό πειρασμό. Mm-hmm. Αλλά για όλα τα όντα. Αν διαβάσετε τον Ντοστογεύσκη, στους καταφούς Καραμάζοφ, συγκλονίζεσαι, λες,
θα αγαπήσεις τους άλλους ασχέτως από τα φιλία, ασχέτως από το έθνος, ασχέτως από τις αμαρτίες τους, ασχέτως από την πλακία τους, ασχέτως από αυτό, και τότε θα καταλάβεις ποιος είναι ο Θεός. Το λέει αυτό. Το λέει ο Στάρετ Ζωσιμάς. Αυτό το πράγμα είναι η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός. Και μόνο γιατί μας θεραπεύει με τον τρόπο αυτό από όλες αυτές τις φρικτές μονομέρειες, οι οποίες προέρχονται, συν της άλλης, σας είπα από το γεγονός, ότι νομίζουμε την αλήθεια την παράγουμε εδώ, εμείς. Σκέπτομαι εγώ, άρα υπάρχω εδώ. Αυτό είναι το, και ο Καρτέσιος Καημένος πάλι είχε κάτι κατά νου, μια αναφορά προς τα έξω. Σήμερα η αυτοαναφορικότητα γίνει απόλυτη. Απόλυτη. Είναι σωστό γιατί εγώ το βρίσκω σωστό. Έχω τις αρχές μου. Ακούς και λένε άνθρωποι που είναι οι ζωές τους διαλυμένες. Έρχονται στο γραφείο να με συναντήσουν πολλές φορές άνθρωποι. Ή μου στέλνουν μακροσκελέστατα email για να μου πούν τα προβλήματά τους. Τόσο που δεν έχω χρόνο πια να τα διαβάζω μερικές φορές. Και σε μερικές περιπτώσεις, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση αυτό. Έρχεται απέναντί σου και είναι κατεστραμμένος. Και τον βλέπεις ότι είναι κατεστραμμένος και το ξέρει. Αλλά δεν το ξέρει και σου λέει, έχω τις αρχές μου. Οι αρχές σου αυτές. Με βάση ποια σοφία την οικοδόμησες. Ποια. Ποιο λόγο άκουσες. Τίποτα δεν άκουσες. Τα βρήκες όλα μόνος σου. Καταλαβαίνετε. Και μετά έρχεται με αυτή την εφέλεια και περιμένει να βρει μια θεραπεία στο ίδιο επίπεδο. Και πολλοί ψυχολόγοι τους πουλάνε θεραπεία για τα χρήματα σε το ίδιο επίπεδο. Στο ίδιο επίπεδο. Αλλά αυτό είναι φτηνό. Είναι λίγο και μετά από λίγο θα μείνει άδειο το σχήμα. Διότι, όπως το είπε πάλι ο Ηράκλειτος, τον μνημονεύω και τον αγαπώ, σαν προχριστιανός θεολόγος, καθά κοινωνήσουμε να αληθεύουμε. Α, δεν ιδιάσουμε ψευδόμεθα. Σε αυτά με τα οποία επικοινωνούμε είμαστε αληθινοί. Αυτά τα οποία τα χαιρόμαστε μόνοι μας είναι ψεύτικα. Γι' αυτό και λέμε στην Εκκλησία, στη Λειτουργία, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Κυρίου ημών και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Καταλάβατε. Όλοι μαζί αγαπούμε τον Θεό. Δεν αγαπώ εγώ ένα Θεό που θέλει να αγαπάω τους άλλους. Άρα τους αγαπάμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται τώρα εγώ να πω ότι δεν θέλω να σας δω μπροστά μου και τον Α και τον Β και αγαπώ τον Θεό. Το λέει ο Ιωάννης, ο Απόστολος, ο οποίος το πει αυτό είναι ψεύτης, λέει. Και βλέπετε ότι λοιπόν η εκκληρονολίση Ορθοδοξία δεν μπορεί να σηκώσει οράματα εθνικού μεγαλείου και μάλιστα εις βάρος των άλλων. Είναι αίρεση αυτό. Ο εθνικισμός είναι αίρεση. Αίρεση και μάλιστα το 19ο αιώνα, με αφορμή το βουλγαρικό πρόβλημα τότε, το 1872, η Σύνοδος των Πατριαρχών τότε το είχε ονομάσει τον εθνικισμό αίρεση για πρώτη φορά. Ουφωνεύσεις. Όχι φιλοπατρία. Η φιλοπατρία δεν είναι αίρεση, η φιλοπατρία είναι φυσιολογικό γεγονός. Αυτό το εξηγήσατε προηγουμένως. Ου φωνεύσεις, η έκτη εντολή. Ναι. Όχι η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη, ούτε η τέταρτη, ούτε η πέμπτη. Προηγούνται αυτές που αφορούν στην αγάπη προς το Θεό. Και τον άλλο άνθρωπο. Τον άλλο άνθρωπο οπωσδήποτε, τους γονείς σου, να τιμάς. Είδατε, πριν από αυτό. Πριν από αυτό. Το ουφωνεύσεις λοιπόν, τι θέση έχει? Είναι μια ωριμότητα το ουφωνεύσεις. Είναι μια ωριμότητα. Ναι. Θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε. Γιατί αν θα έχετε παρατηρήσει μέσα στην πανδημία, από τις ψυχές αναδύθηκε μια άλλη εντολή, η οποία δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε έτσι με δύο λέξεις να την περιγράψουμε, αλλά με περισσότερες θα μπορούσαμε να πούμε ότι λες και δόθηκε μία εντολή ο καθένας, ό,τι βία κρύβει μέσα του, να την εκτονώσει έξω του με κάθε τρόπο. Είτε αυτό λέγεται γυναικοκτονία, είτε αυτό λέγεται βρίσκω ένα ανήλικο παιδί, το σκοτώνω στο δρόμο. Βρίσκω μία γριά γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι, τη δένω και τη κλέβω από τα συρτάρια της, τις οικονομίες της. Ή γιατί μου χρωστάς τα νίκια, εγώ έρχομαι, σκοτώνω εσένα, τη γυναίκα σου και τα δυο σου τα παιδιά. Απίστευτη βία. Απίστευτες δολοφονίες, αλλεπάλληλες. Θα μου πεις γιατί, πρώτη φορά είναι? Όχι βέβαια, αλλά παρατηρήσατε κι εσείς ότι από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα αυτό άρχισε να εκδηλώνεται με μία φόρτσα, να το πω έτσι, περίεργη.
Δεν είναι η πανδημία, είναι το έναυσμα. Η αιτία δεν είναι η πανδημία. Η αιτία, το έναυσμα, όντως. Έφερε την αρρώστια στην επιφάνεια. Ναι. Είπατε τόσες για τις εντολές. Εγώ θα πω για τα λόγια του Χριστού μονάχα και να τα φοβερά. Που λέει για τα έσχατα χρόνια και λέει για το πληθυνθήνε την ανομία. Ψυγήσετε η αγάπη των πολλών. Επειδή η ανομία θα πληθύνει, η αγάπη θα παγώσει. Τραυματίζουμε ένας τον άλλον με την ανομία. Έτσι. Και ξεριζώνουμε ο ένας την αγάπη από μέσα μου, γιατί υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να πάρει κανείς από μια πηγή αγάπης δωρεάν και να δώσει προς τα έξω, ή να αρχίσει να μισεί και αυτός. Καταλάβατε, σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση. Το δεύτερο είναι πιο εύκολο. Έτσι δείχνει τουλάχιστον. Φαίνεται πιο εύκολο. Έτσι δείχνει. Στην πραγματικότητα είναι η παράδοση στη χειρότερη πλευρά του ναρκισισμού μου. Την ναρκισική μου αυτοσυνεχή αυτοϋπεράσπιση που συγγενεύει με την παράνοια. Είναι παρανοϊκός ιδεασμός στο τέλος. Γιατί? Διότι η υπερβολική προσήλωση του ναρκισισμού οδηγεί στην αίσθηση ότι οι πάντες είναι εχθροί. Οι πάντες είναι εχθροί. Καταλάβατε. Βέβαια, εδώ είναι το θέμα, ότι αυτό είναι θαυμάζω τον ρεαλισμό του Χριστού για εκατομμυριωστή φορά. Όταν λέει ότι αγαπάτε τους εχθρούς ημών, προσέξτε. Ο Μωυσής, πάλι φωτισμένος, λέει το πλησίωσο σε αυτόν. Λοιπόν, και αρχίζει εδώ ο τραγέλαφος. Το πλησίον μου σε αυτόν, με αυτούς απέναντί μου στέκεται για διεκδικεί τα πάντα. Την αγάπη μου, την προσοχή μου και μάλιστα χωρίς να τα αξίζει. Διότι να, κοίταξε τι κάνει εδώ, κοίταξε τι κάνει εκεί. Πράγματα που είναι εναντίον μου. Πώς τον αγαπήσω σε αυτόν? Γι' αυτό η εντολή του Χριστού είναι πιο ρεαλιστική. Τους εχθρούς ημών. Είναι πάντα εχθρός ο άλλος. Θα γίνει εχθρός οπωσδήποτε. Και τη στιγμή εκείνη μπαίνει το θέμα του Σταυρού. Δηλαδή, αν τον βαστάσεις, δηλαδή αν δεχτείς να σε σταυρώσει, τότε αρχίζει η πραγματική αγάπη. Και για εκείνον και για σένα. Του τη διδάσκεις και την απολαμβάνεις. Απολαμβάνεις την υπέρτατη αγάπη του, έχοντας του δώσει πρώτος εσύ. Μια αγάπη η οποία καταρχήν είναι και άδας. Σε πρώτη φάση λες χάνομαι τώρα. Τώρα χάνομαι. Ο ναρκισισμός σου είναι στο κόκκινο. Ανάβει λαμπάκια, φωτάκια, συναγερμούς, σουν σιρήνες. Λέει τώρα καταστρέφει. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Ό,τι σου πει η μαμά, ό,τι σου πει η γιαγιά, ό,τι σου πει ο παππούς. Όλα μέσα μας. Ό,τι ψευτοδιαβάσαμε εδώ και εκεί. Σου λέει μην το κάνεις. Και ο Χριστός σου λέει κάντο. Πήδα. Και σε εκείνο το πείδημα που κάνεις, έρχεται η χάρη στάκ και κάνει κάτι. Και βλέπεις τον άλλο και μετανιώνει και λύνεται μπροστά σου και σου λέει μόνο εσύ με αγάπησες. Και γίνεται σαν το, όχι σαν το σκυλάκι. Το σκυλάκι δεν είναι τόσο. Το σκυλάκι άμα το βρει έναν άλλο που το δώσει φαΐ στο δρόμο θα φύγει. Δεν φεύγει ο άνθρωπος τον αγαπώ, τον αγαπήσαμε. Δεν φεύγει από κοντά μας. Δεν θέλει να φύγει. Είναι σαν να είμαστε εικόνα του Θεού. Τέτοιες αίσθησες είχαμε αυτούς τους Αγίους εγώ. Και όχι εγώ, όλοι μας. Τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Παΐσιο. Ήταν άνθρωποι που είχαμε με μεγάλα χαρίσματα. Μπορούσαν να σας πούν τη ζωή σας ολόκληρη. Με ένα βλέμμα. Πάμε φτωχοί, αλλά άνθρωποι του Θεού. Βλέπαν στο μέλλον. Βλέπαν πράγματα, ναι, όχι σαν τους σημερινούς που κάνουν τους προφήτες. Ήταν αληθινοί αυτοί. Και ήταν και, ναι. Λοιπόν, πάνω απ' όλα όμως θυμόμαστε την αγάπη τους. Και με αρχίζουν να μιλάμε, και εγώ θα αρχίσω να μιλάω έτσι, λέγοντας ότι εγώ είχα μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Μου πήραν χρόνια να καταλάβω ότι την ιδιαίτερη αυτή σχέση, το ότι έμπαινε στη ζωή σου βαθιά και αυτονόητα, το ότι συμπερασπιζόταν από οτιδήποτε, το ότι ήσουν για αυτόν κάτι απείρως πολύτιμο, σαν να είσαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο. Αυτό το πράγμα το είχε με όλους. Αυτό είναι η αγάπη πνευματική, αυτή την αγάπη θα αναφέρει ο Χριστός. Σε αυτή την αγάπη δεν χωράει μίσος. Δεν αντέχεις μίσος να κάνεις. Όταν σταθώ μπροστά στην διατράπεζα. Και το λένε και οι κανόνες. Και σκεφτείς ότι έχεις μίσος κατάτινος, σταμάτα και πήγαινε να καταλλαγείς μαζί του. Και δεν λέει καν τον αυτό να καταλλαγεί. Συ να καταλλαγείς. Δηλαδή εσύ μου φταίξες, αλλά εγώ σε μίσησα. Εσύ έφταξες. Ακούτε. Αλλά εγώ για το ότι έφταξες, φταίω κι εγώ εκ των υστέρων, διότι εγώ σε μίσα, σε αντιπάθησα γι' αυτό. Και πάω και καταλάσσομαι και σου λέω συγγνώμη, αδερφέ, που μου έδωσε ξύλο χτες. Διότι σκέφτηκα άσχημα εναντίον σου. Αυτό είναι η λογική τη χριστιανική. Δεν είναι ψυχολογική. Είναι μεταψυχολογική. Πατέρα Νικόλε, αυτή είναι μια πολύ σπουδαία συζήτηση που κάνουμε. Γι' αυτό θα βάλουμε μια μικρή άνω τελεία
με σκοπό να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, που θα σας υποδεχθούμε την ερχόμενη Παρασκευή. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο. Ο νέος πόλεμος και ο άνθρωπος επιγράφεται η θεματική που θα πραγματευτούμε μαζί. Είπαμε αρκετά στο πρώτο μέρος, πατέρα Νικόλαε, αλλά τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σκάψουμε κι άλλο βαθιά. Αλλά είναι... Γεννιούνται οι άνθρωποι έτοιμοι να αγαπήσουν με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται? Το θέλουν πάρα πολύ. Γίνονται. Αλλά άμα δεν ανοίξει ο νους με άλλο είδους πληροφορίες, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του κανείς αυτό. Όταν το ανακαλύψεις, μετά το εφαρμόζεις σαν το ωραιότερο ψυχοθεραπευτικό μέσο. Μπορούν όλοι. Όλοι, μα το θέλουν όλοι. Μα το θέλουν όλοι, στον αντίπεδα του γελίου αυτού πολέμου. Καταλάβατε, το θέλουν όλοι, δηλαδή, καταρχήν το θέλουν για αυτοψυχοθεραπευτικούς λόγους. Καταλάβατε, το να δικαιωθώ απέναντι στη γυναίκα μου, μπορεί σε μια στιγμή να φαίνεται λογικό. Όμως, χάνω και την ίδια, έτσι, χάνω και εμένα, ουσιαστικά. Και αρχίζω να βαδίζω προς την αύξηση του ζαχάρου ή της πίεσης. Αλλά δικαιωμένος. Αυτό κάνουμε σήμερα. Το αντίθετο είναι ακριβώς μια κοινή σοφίας, γιατί η αγάπη του Θεού, λένε οι πατέρες, είναι άσχετη σοφία του. Η απόλυτη σοφία είναι η αγάπη. Σοφία χωρίς αγάπη είναι τέρας, κόλαση. Ότι ο διάβολος είναι σοφός. Είναι μια αγάπη, μια σοφία που δεν έχει καθόλου αγάπη. Λένε οι πατέρες. Λένε λοιπόν, έχεις λοιπόν αυτό το γκιάδα και σημαίνει στιγμή, μα εγώ θα χάσω το δίκαιο μου τώρα. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται η πίστη και σου λέει, κάν το. Το έκανε κάποιος πριν από σένα. Είναι ο δρόμος. Και λες, κοίταξε, πάλι χαζομάρες είπα, έπεσε έξω και λοιπά. Και βλέπεις το κάστρο να πέφτει, παπ, και κοιμάσαι εξαίσια. Και αγκαλιά με τον άνθρωπό σου. Και αν ακόμη δεν καταφέρεις να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο, έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, τουλάχιστον προσπάθησε να τον ανεχτείς. Είναι και αυτό μια νίκη. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα πρώτο βήμα. Αν ανεχτούμε έναν άνθρωπο, θα καταλάβουμε ότι θέλει να τον αγαπήσουμε. Αυτό θέλουν όλοι οι άνθρωποι, ξέρετε. Ο άνθρωπος έχει φτιάξει μια λέξη παλιά, είναι όνα αγαποδία, το έλεγα. Ούτε λιτοδία του, ούτε. Τρέφεται με αγάπη, παράγεται από την αγάπη, αυτό ξέρω όλη η ψυχολογία. Αγαπάτε ένα παιδί, το σώσατε, έγινε σωστό σαν. Το για κάποιο λόγο το αντιπαθείτε, το μισείτε, το βάζετε στην άκρη, το κάνετε, το δείχνετε, το παιδί θα αρρωστήσει. Είναι σαν μαθηματική αλήθεια αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος, το όν είναι όν, εδώ. Και ο τρόπος μας λέει ο Χριστός, θα μπείτε ο ένας μας στον άλλο. Ο τρόπος θα βρείτε την αλήθεια, είναι αυτού του είδους αγάπη, του σταυρού η αγάπη όμως. Που δεν φταίς. Όταν έλυσε πολύ ωραίο ζυράρα αυτά. Ο Χριστός λετέλησε τη θυματοποίηση, αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία. Και το πιστεύω αυτό. Γιατί η λογική μας είναι θυματοποιητική. Γι' αυτό και σας είπα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε με πνευματικό και ουσιαστικά ηθικό τρόπο. Διότι σκεπτόμαστε με βάση τα θύματα. Τον αποδιοπομπαίο τράγω. Τώρα άλλο για τον Πούτιν, για άλλο είναι ο Ζελένσκι, για άλλο είναι ο Μπάιντεν. Υπάρχουν διάφορα και η πλειοψηφία θέλει αυτόν σήμερα. Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί κάποιος άλλος αύριο να φανεί. Πάλι είναι άσκεπτο αυτό και κυρίως δεν παράγει κανένα πνευματικό έργο και καμιά διδασκαλία. Για ποιο λόγο από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκαν τα πρώτα πυρηνικά όπλα στην Αμερική, δεν ξεσηκώθηκε ο κόσμος όλος να πει ότι πρέπει οπωσδήποτε τα πυρηνικά όπλα να φύγουν, γιατί αλλιώς, ουσιαστικά, και όχι για ένα διάστημα μικρό, μετά ξανακάθισαν στους καναπέδες τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθει η Ρωσία και να πει «Κύριε Αμερική, αν εσύ έχεις πυρηνικά όπλα, θα έχω κι εγώ». Μετά ήρθε το Ιράν και είπε «Αν έχετε εσείς, θα έχω κι εγώ». Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, ο τρόπος μας για να συνυπάρχουμε είναι να φοβόμαστε ο ένας τον άλλον. Τι ωραία. Τι ωραία. Και όχι να πιστεύουμε, να εμπιστευόμαστε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Θα ήταν ο μόνος τρόπος. Αυτός ο τρόπος, λοιπόν, του να φοβόμαστε ο ένας τον άλλον, πού θα οδηγήσει κατά την άποψή σας? Σε πυρηνική καταστροφή. Θα γίνει. Δεν είμαι προφήτης,
Αλλά θα γίνει. Θα γίνει. Και να προσευχόμαστε στο Θεό να γίνει λίγο, τόσο όσο θα καταλάβουμε πόσο άρρωστοι είμαστε. Σας είπα την περασμένη φορά και το πιστεύω, θα έρθει μια εποχή και κάποτε μου το είπε αυτό και ο Άγιος Παΐσιος, και το λέω πρώτη φορά δημόσια, που όπως ψάχνεις να βρεις, λέει, άνθρωπο του Θεού σήμερα, τέτοιον, σαν αυτά που λέμε τώρα, θα ψάξεις να βρεις άπιστο και άθεο και άθεο, αλλά θα γίνουν πολλά. Λοιπόν, πιθανώς αυτά τα πολλά εννοούνται και τέτοιου είδους συμφορές, και μάλιστα έλεγε χαριτωμένα, ευτυχώς εγώ δεν θα ζω να τα δω αυτά, τα στραβά. Δεν θέλει κανείς όμως να είναι προφήτης, για να καταλάβει, το κουμπί είναι εκεί. Η τρέλα είναι δίπλα. Ο άλλος, ο αρχιεθνικιστής, ο αρχιταλέπορος, δεν ξέρω τι είναι, που νομίζω ότι είναι στην κορυφή της ιστορίας, είναι στον πάτο της όμως, έτσι, το έχει εκεί το κουμπί και μπορεί να το πατήσει. Λοιπόν, θα γίνει αυτό. Ναι, έτσι όπως σας βλέπω και με βλέπετε, πιστεύω ότι θα γίνει. Και σε αυτό, αλλά η δική μου διαφορά από το Φρόιντ, ας πούμε, που λέγαμε πριν και από τον Αϊνστάιν, είναι ότι πιστεύω ότι οι πρεσβείες των ανθρώπων του Θεού θα δώσει ένα όριο σε αυτό το πράγμα ο Θεός και θα αφήσει να καταστραφεί το σύμπαν, όλη η ανθρωπότητα, πιστεύω. Και αυτοί που θα επιζήσουν και αυτοί που θα είναι μετά από το δείγμα αυτό, το συμφοράς, δεν χρειάζεται να γίνει μεγάλο. 1% των όπλων χρησιμοποιηθεί, όλοι μας θα καταλάβουμε τη σημαίνει πυρηνική καταστροφή. Σε όλη τη γη θα απλωθεί το πυρηνικό χιόνι και ο πυρηνικός χειμώνας και θα πέσει η θερμοκρασία μείον 10 κάτω από το 0 και θα βλέπετε καλλιέργειες, τίποτα. Για το 1% σας λέω τώρα. Και θα βγαίνει και θα μπορεί κανείς να βγει κάτω και όσοι ζουν θα είναι στα λαγούμια. Και είπα, ποιος θα αντέξει τον πόνο, έτσι, πώς θα αντέξουμε τον πόνο αυτής της φρικτής συμφοράς, της ανόητης. Αλλά μετά, αυτή είναι η δική μου αισιοδοξία, οι άνθρωποι θα είναι πάρα πολύ διαφορετικοί. Οι άνθρωποι αυτοί στον δρόμο θα αλλάξουν πάρα πολύ. Πώς θα είναι? Θα είναι ανοιχτοί σαν τα λουλούδια, σε πληροφορίες από όλους τους άλλους κόσμους. Ναι, θα είναι όντα φυσικά και μεταφυσικά μαζί, να το πω με αυτή που του λέει ο Δόικος. Λοιπόν, με φυσικά και μεταφυσικά, θα έχουν όντα τα οποία θα φιλοξενούν στον εαυτό και θα σκέπτονται και θα πράττουν με βάση το νόημα όλων των πραγμάτων. Και εκεί θα κατοικεί ο Θεός μέσα τους. Θα είναι θεοτόκοι, θεοφόροι οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι θα καταλάβουν ότι όλα τα άλλα τα οποία τα δοκίμασαν ελεύθερα, έτσι, οδηγούν σε μικρές ή μεγάλες συμφορές. Αυτό δεν είναι η ιστορία μας. Αυτές τις μεγάλες συμφορές θα τις διηγηθούν οι άνθρωποι που θα ζήσουν, που θα επιζήσουν από αυτό. Βλέπετε. Γιατί προηγουμένως μου είπατε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα δοκιμάσουν ένα πόνο, ο οποίος δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν πόνο, ναι, από όλους αυτούς που έχουν ζήσει οι προηγούμενοι άνθρωποι σε όλους τους πολέμους. Κοιτάξτε κάτι. Έκανε ένα λάθος ο διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός είχε δίκιο όταν έλεγε ότι ένα μέρος της δυτικής θεολογίας δεν δικαιώνει την ανθρώπινη φύση, την πληρότητά της. Και επομένως, εδώ χρειάζεται διόρθωση. Εκείνο το οποίο όμως έκανε στη συνέχεια είναι ότι κατάργησε τελείως κάθε προπατορικό αμάρτημα. Ναι. Καταλάβατε. Και με τον τρόπο αυτό παρέδωσε τον άνθρωπο ουσιαστικά σε δυνάμεις που ο Φρόιντς ονόμασε ένστικτα και για τις οποίες δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τις δουλέψεις με ένα τέτοιο τρόπο που όλα αυτά τα πράγματα να δουλεύουν υπέρ του ανθρώπου. Η σεξουαλικότητα είναι κάτι που πρέπει να δουλεύει υπέρ του ανθρώπου και επιθετικότητα ακόμα. Έρχεται ο Γρηγόριος ο Άγιος Παλαμάς και σου λέει, κοίταξε, ούτε η οργή ούτε αυτά όλα είναι θετικές δυνάμεις. Να τα χρησιμοποιείς σωστά, να οργίζεις σωστά, να δώσεις σωστά πράγματα, σωστές αιτίες, να αγαπάς σωστά. Αυτό είναι όλο. Δεν είμαστε σαν τους στοϊκούς απαθείς, σαν τους βουδιστές. Mm-hmm. Να λέμε ότι τέρμα, μόνο νους, τα όλα είναι φθοροπιά. Αυτό το πράγμα θα αρχίσει να γίνεται συνείδηση. Καταλάβατε. Δυστυχώς σας είπα, όχι μόνο οι φιλόσοφοι, αλλά και πολλοί θεολόγοι είναι αφελείς. Είμαστε αφελείς. Νομίζουμε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία, ξέρω εγώ, μια μορφή καπιταλισμού με στοιχεία, ξέρω εγώ, λίγου σοσιαλισμού και λίγο αλατοπίπερο από εξέγερση μέσα και βάλε και
λίγο συντηρητισμό, κοπάνε και λίγη επανάσταση. Αυτά όλα είναι πολύ κοντά. Δεν πάνε μακριά. Αυτό είναι όλο. Τι θα μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει τώρα, προλαβαίνει? Δεν θέλω να γίνω, να αρχίσω να φωνάζω μετανοήτη αδελφή, αλλά αυτό το θέμα είναι ότι γιατί, το φώναζε ευχαρίστως, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα. Σήμερα χρειαζόμαστε τη μακρά διασκεπτική οδό για να καταλάβουμε τι έγινε. Το τι θα κάνει ο καθένας μετά είναι δικό του θέμα. Καταλάβατε. Υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί γιατί αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι τόσο αρχισμός που οποιοδήποτε άνθρωπος του πει ότι φταίς, αμέσως θα δείξει 10 άλλους. Και θα μεγαλώσει η επιθετικότητα αντί να μεγαλώνει η κοινωνία. Εκείνος φταίει και εκείνος φταίει και εκείνος φταίει, θα σου πει. Mm-hmm. Άλλοι θα δείξουν αυτόν. Αυτό δεν γίνεται σε επίπεδο λαών σήμερα. Και βλέπετε ότι γι' αυτό και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη στις συνομιλίες μεταξύ τους. Διότι και οι μεν και οι δε όμως. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πιο. Δεν έχουν καταλάβει μερικά πράγματα. Αν καταλαβαίναν το μήνυμο μη μεν και το μήνυμο μη δε, θα υπήρχε ένας τρόπος επικοινωνίας. Με εννοείται τι εννοώ. Δεν δικαιώνω αυτή τη στιγμή τον Πούτιν καθόλου, ούτε 1%. Αλλά λέω ότι αυτός ξεκινάει. Εσύ ξεκινάς, υπάρχει μια παροιμία στον τόπο μου, την οποία δεν ξέρω αν την είπα στην προηγούμενη μικρή συνέντευξη, εμένα μου βοηθάει να καταλάβω. Σαλός, λέει, έφαγε καραβέλι, σαλότερος του το έδωσε. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια παρθενογέννηση έτσι και ξαφνικά εμφανίζεται ο Χίτλερ. Για κάποιους που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη σαλός, είναι θα άνθρωπος... πει τρελός, έτσι. Ναι, ναι. Σαλός είναι ο τρελός. Τρελός έβαγε καρβέλι ψωμί. Τρελότερος του το έδωσε. Λοιπόν, ο Χίτλερ είναι ένα άνθρωπος του κακού, αλλά βγήκε από ένα συγκεκριμένο κήπο. Κάποιοι άλλοι ρίξαν και σπόρο μέσα και ρίξανε και λίπασμα. Δεν βγήκε έτσι ο Χίτλερ από το μηδέν ξαφνικά ένα. Οι αφελείς άνθρωποι σκέφτονται ότι το Χίτλερ είναι ο κακό. Το κακό. Παίρνουν το κακό λοιπόν από τον κόσμο, από τον εαυτό τους και το φορτώνουν όλο στο Χίτλερ. Αυτό είναι που ανέλησε πολύ καλά αυτός που σας είπα, ο Ζιράρ. Θεωρεί ότι αποδοποιεί ο τραγού. Άρα φταίει ο Χίτλερ. Τώρα έχουμε νέο Χίτλερ. Αύριο θα έχουμε τρίτο Χίτλερ. Μπορεί να ξαναβγεί και Γερμανός Χίτλερ. Μετά 50-60 χρόνια είναι πολύ πιθανό. Είναι τα συνθήκες παρούσες. Καταλάβατε τι λέω. Με μια φαντασία πολιτική, αν ναι. Λοιπόν, αλλά το κακό δεν λύνεται έτσι. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό και είναι η εποχή της μεταφυσικής αναζήτησης με την έννοια ότι είναι το πιο φυσικό πράγμα του κόσμου. Αυτό. Ότι δεν υπάρχω χωρίς αυτό. Αν δεν βγάλετε άκρη και στείλτε μου και ένα mail παρακαλώ, να μου την πείτε. Γιατί ψάχνω δεκαετίες. Μακάρι να μην ήταν έτσι, να μπορούσαμε τόσο απλά σαν τη γάτα ή σαν το σκύλο να βρούμε μια... Αυτή και να τελειώνουμε. Αλλά βλέπετε όμως είναι ένα τεράστιο σύμπαν πραγμάτων που δεν διευθετείται με τους τρόπους τους δικούς μας. Και φτάνουμε στο τέλος αυτό που λέει ο Σοπενάουερ και μόνο να το επαναλαμβάνω. Όταν το ρωτήσαν κάποτε, αυτό ήταν απεσιόδοξο, είχε βουδιστής, θεωρούσε ότι τα πάντα, all things must pass, όπως έλεγε ο Χάρισον, τον Beatles, έβγαλε το άλμπουμ, ας πούμε, όταν είναι βουδιστής, all things must pass, πρέπει να περάσουν. Θα φύγουν, μας περάσουν, θα μας προσπεράσουν. Ναι, ναι. Θα... Όχι, όχι. Θα σβήσουν, θα χαθούν. Δεν έχει σημασία η ατομική πτυχή, πρέπει να εξατμιστούμε στο ένα. Εντάξει, λοιπόν, αλλά η ιστορία έχει σημασία, έχει περιεχόμενο. Είναι πράξη του ανθρώπου με συνεργεία και πράξη του Θεού με συνεργεία. Αυτό είναι το καινούργιο πράγμα που πρέπει να φανεί και να καταλάβει. Άρα λοιπόν η μεταφυσική θα πάρει τη θέση της πολιτικής. Γιατί αυτή τη στιγμή, όχι, δεν πατέρα γίνει. Νικόλαε, η δεν πολιτική, να γίνει μεταφυσική πολιτική. Η πολιτική είναι η γεωγραφία της ιστορίας. Έτσι είναι. Πολύ σωστά. Μακιαβέλη. Μακιαβέλη. Δεν τον εκτιμούμε βέβαια. Κοιτάξτε τώρα τη διαφορά. Αλλά... Η διαφορά με Μακιαβέλη και Μεγάλου Φωτίου. Και οι δύο γράψανε έργο με τίτλο «Ηγεμόνας». Με διαφορετικούς. Σωστά. Λοιπόν, αν διαβάσετε στο βιβλίο μου, σε ένα αγγλικό μου δοκίμιο, συγκρίνω, κάνω μια συνανάγνωση των δύο. Στα αγγλικά μόνο δυστυχώς είναι αυτό. Λοιπόν, και λέω, κοίταξε να δεις. Τι λέει ο Φώτιος. Ο Φώτιος... Ένας άνθρωπος που είναι, έχει πίστη. Λέει, κοίταξε, έχεις εξουσία, έχεις αυτό και λέει, πρόσεξε όμως, λέει στον ηγεμόνα. Πάει και κάποιος από πάνω που είναι για σένα εξουσία, σε αυτόν θα δώσει λόγο. Και δίνει συνεχώς λόγο. Δεν μπορείς απλώς. Διαβάζω το Μακιαβέλη.
Να δείτε τι έχει προηγηθεί προηγουμένως άλλη σκέψη και θεολογία κλπ. Είμαι για τον Τζάνο Μπρούν, τον Φιτσίνο κλπ. Όλα επιτρέπονται στον πόλεμο. Όλα επιτρέπονται στον ηγεμόνα. Εγώ σου λέω ψέματα. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι τελικά δεν ξέρουμε αν το λυκεδείς και ο Πούτιν τι είναι, του Φωτίου ηγεμόνας είναι. Ή δυτικός ηγεμόνας, του Μακιαβέλη ηγεμόνας είναι. Κανονικά θα έπρεπε να είναι του Φωτίου. Του Φωτίου και του Κύριου. Ο σοβιετικός μαρξισμός ήταν του Φωτίου ήτανε. Καθόλου. Δυτική, καθαλέ, βλέπετε καθαρά δυτική. Αυτό, γι' αυτό λέω για τον ενιαίο κόσμο σήμερα, άλλη ιστορία αυτή. Η πολιτική λοιπόν με τη θρησκεία δεν θα μπορέσουν ποτέ να συνυπάρξουν. Αν πάτε τώρα σε ένα τμήμα πολιτικών επιστημών. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι πάρα πολύ που το καταλαβαίνουν αυτό. Οι πιο πολλοί θα σας πούνε μακριά από εδώ. Δεν υπάρχει. Δεν καταλαβαίνουν την τρομακτική. Όχι μόνο σε επίπεδο γεωπολιτικής θρησκείας που είναι και αυτό φοβερό. Αλλά σε επίπεδο άρθρωσης ενός πολιτικού λόγου ο οποίος είναι ανθρώπινο. Να αφορά τον πραγματικό άνθρωπο. Ξέρετε τι πράγμα είναι. Άλλο η πραγματικότητα και άλλο το πραγματικό. Πραγματικότητα είναι αυτό που με εξαπατά ότι είναι δίπλα μου. Το πραγματικό είναι αυτό που όντως δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Λακάν έλεγε το πραγματικό είναι το ασυνείδητο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή το πραγματικό είναι κάτι που θα με πάρει χρόνο να το καταλάβω. Αυτό το πραγματικό όμως πώς αποκρυπτογραφείται. Εκείνη είναι το θέμα. Μπορεί η πολιτική, η φιλοσοφία, αλλά το έχει αποκρυπτογραφεί 30.000 φορές. Θα έχει τόσες φορές απογοητευτεί, θα έχουμε βαρεθεί, δεν ασχολιόμαστε πια γι' αυτό. Γιατί είναι μυστήριο ο άνθρωπος. Είναι γιατί είναι πολιτικό, αλλά είναι και εικόνα του απολύτου. Mm. Και αυτό έχει επιπτώσεις. Σήμερα, αν πάτε σε ένα πολιτικό επιστήμονα και του πείτε αυτά τα πράγματα, θα σας πει: ο χώρος της ποιήσης είναι ιδιωτικός, ότι είναι ανόητος. Δηλαδή έχει ξεχάσει να σκέπτεται. Τι θα πει, εσύ όταν μιλάς με τη γυναίκα σου που τα λες αυτά, τι όνεισαι. Πολιτικό μόνο, ψυχολογικό μόνο, θεολογικό μόνο, δεν είσαι τα πάντα, δεν είσαι όλα μαζί. Δεν αρδεύεσαι συνεχώς από μια κίνηση πραγμάτων και καταστάσεων, τις οποίες είναι ωραίο, αν είσαι στο σοβαρό στοχαστής να τις αποκρυπτογραφείς. Να ξέρεις ποια είναι, να ξέρεις ποιες είναι. Το ότι γύρισε η Δύση την πλάτη της στις ανθρωπιστικές σπουδές, πιστεύετε ότι το πληρώνει τώρα? Βέβαια το πληρώνει. Πόσα χρόνια χρειάστηκαν απαλλαγμένοι από το βάρος των ανθρωπιστικών σπουδών και τις σκέψεις γενικότερα για να φτάσει σε αυτό τον εαυτό? Από τον εαυτό της, από αυτά τα πράγματα με έναν τρόπο συγκλονιστικά, ας το πω έτσι, νομίζω ανεπίστροφο σχεδόν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η μεγάλη αμαρτία αυτό το πράγμα. Δηλαδή άφησε πίσω το ότι κατέστη δυνατό να γίνει αυτός ο πόλεμος. Το ότι έγινε δυνατή αυτή η φρίκη, η ατέλειωτη φρίκη. Άνοιξε μετά τις πύρες κόλασης. Ξέρετε, πρέπει να γίνει ένας κύκλος ολόκληρος για να κλείσουνε. Γι' αυτό λέω εγώ ότι φοβάμαι ότι θα γίνει ο πυρηνικός πόλεμος. Όχι το φοβάμαι. Μέσα μου σχεδόν το περιμένω. Τώρα το ακούει ο κόσμος αυτό, ενδεχομένως να φοβάται. Μακάρι να φοβήσει. Ακούει. Και να αντιδράσει όπως αντιδρώ εγώ. Να στραφεί προς τον μόνο δυνάμενον σώσε. Εκτός αν νομίζουμε θα μας σώσει ο Πούτιν ή ο Μπάιντεν. Αν νομίζουμε αυτό, κάνουμε θυσίες σε αυτούς, μπας και βγει άκρη. Ναι. Μου κάνει εντύπωση η λογική την οποία επικαλούνται πολλοί και οι πολιτικοί επιστήμονες. Εγώ ευτυχώς ξεκίνησα από ψυχολόγους και δεν μπορούσα να τα πάρω σοβαρά αυτά τα πράγματα. Και νομίζω, ξέρω, και κάποιοι από τους σημαντικότερους που αποσχολούνται με την πολιτική φιλοσοφία είναι κάτι λακανικοί, να ξέρετε, που έχουν καταλάβει μερικά πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα καταλάβεις. Οι άλλοι είναι φιλελεύθεροι, δημοκρατία και τίποτα άλλο. Μα ναι, αλλά από πού αρδεύεται αυτή? Πώς θα τη φτιάξεις φιλελεύθερη? Πώς δεν θα εμποδίσεις, όπως σας είπα, το πραγματικό που το αποθείς να επανέλθει ως αποθυμένο και να σου κάνει τη ζημιά που σου κάνει κάθε λίγο και λιγάκι. Και πού είναι ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη θεωρία? Και πού είναι ο άνθρωπος ο πραγματικός μέσα ο σε πραγματικός αυτή άνθρωπος. Πραγματικός άνθρωπος. Όχι ο δυνητικός άνθρωπος. Όχι ο δυνητικός. Αυτός ο οποίος είναι στο θεαγένιο αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και πεθαίνει από καρκίνο από τον οποίο έχει πεθάνει και η γυναίκα του προηγουμένως, η μάνα του. Και τον οποίο πιστεύεις εσύ ότι μέσω της πολιτικής μπορείς να χειραγωγήσεις για ένα διάστημα με σκοπό να εξυπηρετήσεις τα δικά σου συμφέροντα, χωρίς όμως να ξέρεις τι ντόμινο μπορείς να προκαλέσεις
κοινωνικό, πολιτικό. Εμένα και με νοιάζει ένα πράγμα, ότι όλα αυτά δεν αλληλοεπικοινωνούν σήμερα. Mm-hmm. Και κλείνεται καθένα στο μικρό του καβούκι και προσπαθεί να βρει λύση. Και δεν υπάρχουν λύσεις. Και εδώ είναι το θέμα, ότι λέγατε πριν, τι θα κάνω, να λέμε μετάνια, όλοι θα αρχίσουν να κοροϊδεύουν. Γιατί? Διότι δεν αισθάνονται καταρχήν ανάγκη να μετανοήσουν ως προς τίποτα. Νομίζουν ότι αυτό είναι το δράμα της αλήθειας. Σε ένα νέο βιβλίο, το έχω βρει ένα ειδικό αγγλικό όρο, δεν θα τον πω όμως, θέλω όταν θα βγει το βιβλίο, για να, να το περιγράψω αυτό. Είναι κάτι πέρα από τον αρχισισμό, κάτι τελείως άλλο. Oh. Λοιπόν, ένα νέο μέγεθος που έχει εμφανιστεί, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό κάποτε. Βεβαίως. Και με τον τρόπο αυτό, νομίζει ο καθένας πρακτικά, έτσι, ναι, ότι μπορεί να παράγει νόημα, ας πούμε, μόνος του. Και αυτό είναι ψυχοδυναμικά, όσο πιο πολύ το πιστεύεις, τόσο πιο κοντά στη σχιζοφρένεια. Η απόλυτη σχιζοφρένεια είναι μια παραγωγή νοήματος κατά μόνος, αυτό είναι. Αλλά αυτό σήμερα, δεν ξεκινάει το σε επίπεδο από λαών νωρίτερα. Τώρα, σε επίπεδο λαών. Νικόλα, μισό λεπτό λίγο, γιατί ναι, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό δεν ξεκινάει ως στόχος του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή που γεννιέται. Ποιο να δηλαδή βγάλει ένα νόημα, ναι, ναι, για την ύπαρξή του, για τον εαυτό του. Άρα είναι λάθος στοχοθεσία, λέτε εσείς. Να βγάλει νόημα με τον εαυτό του, αλλά χωρίς τους άλλους. Αυτό είναι το λάθος. Δηλαδή? Δηλαδή να βγάλω ένα νόημα το οποίο αφορά μονάχα τα κριτήρια τα οποία θα αναπτύξω εγώ και τα οποία, εν παρόδο, mm-hmm, σε μεγάλο βαθμό είναι ασυνείδητα. Εγώ νομίζω ότι δημιουργώ συνειδητά τα κριτήριά μου, mm-hmm, ενώ τα κριτήρια σε μεγάλο βαθμό είναι ασυνείδητα. Σε μέγα βαθμό. Είναι προνόμιο πολύ λίγων ανθρώπων να ξεδιαλύνουν τα κριτήριά τους και να βρουν και τα λάθη τους. Τα κριτήρια είναι σε θέση, είναι σε θέση να... Είναι άσκεπτα, είναι αδιάσκεπτα, είναι κληρονομημένα, είναι βιολογικά, ψυχικά. Αυτά ονομάζεται τα κριτήρια, μάλιστα. Ναι, mm-hmm, είναι πράγματα, mm-hmm, τα οποία έρχονται από εδώ και από εκεί και κανείς, mm-hmm, δεν ξέρει πώς εγκαταστάθησαν μέσα μας. Αν αυτό το πράγμα δεν το δουλέψει κανείς, και εδώ θα χρειαστεί, σας είπα, και η ψυχολογία και η φιλοσοφία και η θεολογία, έτσι. Βλέπεις τον ασκητή, πάει στο Άγιον Όρος ή πάει σε ένα μοναστήρι και λέει να βγάλω τα πάντα από το μυαλό μου και στέκεται ενώπιον του Θεού και λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και κοιτάει να μην έχει καμία παράσταση ούτε του εαυτού του ούτε του κόσμου συγκεκριμένη. Ακριβώς για να τα δει όλα καινούργια από την αρχή, όπως θέλει χάρη να τα δει. Είναι μια ασκητική τεχνική αυτό. Ασκεί δηλαδή μια απόσταση, όχι γιατί αντίπαθει κάτι, γιατί κάτι είναι στραβό και καλά, mm-hmm, αλλά γιατί η προκατάληψη που κουβαλάμε μέσα μας. Οι προκαταλήψεις, οι προλήψεις είναι η ασκητική. Αυτό χρειάζεται πολύ εξάσκηση. Χρειάζεται άσκηση, αλλά όταν κανείς δεν ξέρει καν ότι τα έχει αυτά μέσα του, τότε αποφαίνεται για τα πάντα, mm-hmm, με τη μεγαλύτερη ευκολία. Καταλάβατε. Και νομίζει ότι παραδόξως έχει στα πάντα δίκιο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν συμφωνούν τελικά, λόγω των διαφορετικών προλήψεων που έχουν μεταξύ τους. Ίσως το δέος που προκαλούν όλα αυτά φέρνει ένα βάρος που δεν μπορεί να το αντέξουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ένα από τα καλά της τρομερής εποχής που ζούμε, νομίζω, θα είναι η αναγέννηση της κοινότητας σε μια τέτοια υπαρξιακή βάση όμως. Δηλαδή, να ξανασυστηθούμε με το ιερό. Στα αγγλικά έχω φτιάξει έναν όρο που το λέω διενοημάτωση. Και υπάρχει ένα έργο στα αγγλικά και ένα στα ελληνικά, ένα δοκίμιο που βγήκε. Mm-hmm. Και μάλιστα στο περιοδικό αυτό το φιλοσοφεί είναι διενοημάτωση. Ναι. Δηλαδή, να δίνουμε νόημα όλοι μαζί από κοινού. Να νοηματοδοτούμε από κοινού, που σημαίνει ο καθένας να γίνεται ένα κομμάτι νοήματος για τον άλλο, mm-hmm, και όλοι μαζί να ανοιγόμαστε στην δυνατότητα να έχουμε καινούργια νοήματα, τα οποία προέρχονται από τη συμβολή πολλών. Αυτό είναι υπαρξιακά η κοινότητα. Αυτού του είδους η κοινότητα δεν υπάρχει σήμερα. Αυτό μετά τις συμφορές θα αρχίσει να αναγεννάται, και θα καταλάβουμε ότι η αιτία που έγιναν όλα αυτά ήταν ότι δεν υπήρχε αυτό. Mm-hmm. Και εδώ θα έρθει η συμβολή και της θεολογίας και της εκκλησίας σε μεγάλο βαθμό. Αλλά σας είπα, οι διαφωτισμένοι που μας ακούνε δεν φτάνει το μυαλό τους. Έχουμε σας την οροφή τώρα. Παραπέρα δεν πάει να τα καταλάβουν αυτά. Και συγγνώμη που μιλάω έτσι. Παρακαλώ. Καταλάβατε. Μιλάω έτσι με θλίψη και με στεναχώρια. Δηλαδή, σαν να μην μπορούμε να καταλάβουμε
ακριβώς τι μας αρρώστησε και τι μας θεραπεύει. Νομίζω ότι σε κάθε εποχή συμβαίνει αυτό και το παρατηρεί κανείς όταν περνάνε πολλά χρόνια. Δεν είναι όλοι οι πόλεμοι ίδιοι, ούτε όλες οι εποχές. Πως είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι στην κάθε εποχή που μπορούν να δουν αυτό που δεν βλέπουν οι περισσότεροι. Σύμφωνοι. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι οι δυνάμεις που είχαμε καταστροφής πριν από 100 χρόνια. Ναι. Σε σχέση με τις δυνάμεις καταστροφής που έχουμε τώρα. Αυτός είναι και ο νέος πόλεμος. Ναι, είναι τρομακτικές. Είναι τρομακτικές. Τότε το παράλογο το εκτόξευες σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων εκεί που σου να εσύ. Ναι. Άντε λίγο παραπέρα, άντε 2-3 έθνη, άντε. Σήμερα έχει μεγαλώσει τόσο τρομακτικά η δυνατότητα αυτή της καταστροφής. Αλλά το φοβερό είναι γιατί τα όπλα αυτά για να μην είναι επικίνδυνα έπρεπε να μην έχει μεγαλώσει το μίσος. Αν μεγαλώνει και το μίσος μαζί με τα όπλα. Καταλαβαίνετε ότι μετά αυτό το πράγμα. Μαζί λίγο... δεν πάνε αυτά ούτως ή άλλως. Μα ναι, ακριβώς. Από μίσος φτιάχνεις μεγαλύτερο όπλο. Από μίσος κάνεις όλο πιο μεγάλο και πιο μεγάλο πιο μεγάλο. Βλέπετε η Ρωσία και η Αμερική έχουν γύρω στις 6.000 πυρηνικά και οι δύο. Αυτό είναι όλο. Σου λέει, θα ρίξω τα 6.000. Άμα ρίξουν 6.000 πυρηνικά η Αμερική και η Ρωσία, ολόκληρη η υδρόγειος θα κομματιαστεί και θα διαλυθεί στο σύμπαν, έτσι. Έτσι, δεν θα καταλάβουν ποτέ τι έγινε. Ούτε θα μείνει τίποτα. Βράχια, έτσι, φλεγόμενα και μεταπαγωμένα. Και αν ρωτήσεις γιατί το κάνατε αυτό, θα σου απαντήσουν γιατί μπορούμε. Γιατί μπορούμε και γιατί για να μην το κάνει άλλος πρώτος. Μα σήμερα δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Ξέρετε πόσοι πολιτικοί... Εκεί συνίσταται η ανοησία. Πόσοι πολιτικοί είναι ανίκανοι για τις θέσεις που βρίσκονται. Γιατί η τρόπη που αναδεικνύεται ένας πολιτικός σήμερα, τι σχέση έχει με όλα τα πραγματικά. Εμείς θέμε όμως. Βέβαια. Γι' αυτό είπε ο Πλάτων, οι φιλόσοφοι να βασιλεύσουν. Καημένος. Καημένος ο Πλάτων. Οι φιλόσοφοι, μόνο αυτοί να βασιλεύσουν. Σας παρακαλώ. Γιατί. Αν δείτε τα χαριστικά του φιλοσόφου που θα περιγράφει την πολιτεία, θα καταλάβετε πόσα έχει. Και ένα από αυτά είναι η φιλανθρωπία. Είναι η αίσθηση της παρουσίας του άλλου. Είναι... Στάσου, φιλόσοφος, στάσου. Δεν είμαι εγώ μέσα στο σύμπαν μόνος. Αυτός είναι ο φιλόσοφος. Που αντιλαμβάνεται την πληρότητα, την πολλαπλότητα των όντων. Πού είναι οι φιλόσοφοι σήμερα. Ποιοι φιλόσοφοι είναι. Αυτό ξαναζητάω. Πού είναι οι φιλόσοφοι, πατέρα Νικόλα, σήμερα. Σήμερα για να γίνει κανείς φιλόσοφος. Πρέπει να γράψει μια διατριβή για την έννοια, ξέρω εγώ, του Γκεμάνισο, αυτή την έννοια του, ξέρω εγώ, του. Τη Νοτβέντη έχει κάτι στο Χέγγελ. Και γίνεται αμέσως καθηγητής φιλοσοφίας. Δεν είναι όμως εκεί. Όπως και οι θεολόγοι, εντάξει. Το ίδιο. Λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν είναι σε θέση να βασιλεύσουν, έχω την υποψία, οι φιλόσοφοι σήμερα, όπως δεν είναι ούτε οι θεολόγοι σε θέση να βασιλεύσουν. Η φιλοσοφία και οι θεολόγοι. Ούτε κανείς άλλος, έτσι όπως διαμορφώθηκε η κοινωνία και τα πράγματα. Αλλά... και πρικισμένοι θεολόγοι. Αλλά δεν δίνεται ο λόγος σε αυτούς και δεν δίνεται καν ο λόγος, όχι μόνο αυτό, αλλά τολμήσετε αυτή τη στιγμή σε ένα ακροατήριο, ξέρω εγώ, σύνηθες. Να πείτε αυτά τα οποία λέω και τα οποία λέει ο Ηράκλητος, λέει ο Πλάτων, λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, λέει. Έχω μια σειρά ανθρώπων εγώ που θα σας παρέπεμπα, δεν λέω εγώ. Τα πιο πολλά, εγώ τα ανασυνθέτω και τα ξαναστοχάζομαι. Θα σας πούν, εμείς θέλουμε ορθολογικές λύσεις. Και εδώ γελάει και ο Φρόιντ, εδώ γελάει και ο Λακάν. Γελάνε. Γιατί, κι εγώ γελάω. Γιατί γελάμε όλοι μας. Γιατί τον άνθρωπο αυτό τον ορθολογικό τον ξέρουμε, έχει σταθεί πολλές φορές απέναντί μας και το κομφούζιο αυτό που κουβαλάει, το λέει ορθολογισμό, το κομφούζιο αυτό των κριτηρίων, το αλαλούμε αυτό το πράγμα, το οποίο το θεωρεί αυτός απολύτως λογικό και δεν βλέπει ότι είναι καταστροφικό για τον εαυτό του ή για τους άλλους ανθρώπους δίπλα του. Δεν βλέπει. Τώρα θα το δει. Λοιπόν, λέω σε επίπεδο τώρα σχετικό οικογενειακό καθημερινό. Τώρα θα το δει, έτσι όπως... Φυσικά. Μιλάμε για τον οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος προσκυνάει τον ορθολογισμό και αποθεί τη μεταφυσική σκέψη. Αυτός ο άνθρωπος έχει αποφασίσει να ζει αποδεικτικά. Αυτός ο άνθρωπος και προσέξτε, δεν έφτασε τον κόσμο στο σημείο που βρίσκεται. Δεν έχουμε τίποτα με τον ορθολογισμό. Ίσα-ίσα η έννοια του ορθολόγου μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι ένας λόγος ο οποίος είναι ο λόγος του κόσμου. Είναι πραγματικότητα. Είναι πώς μιλάει όντως τον, καταλάβατε. Δεν είναι απλώς. Απολύτως. Κανείς δεν έχει τίποτα με τον ορθολογισμό. Η δική μου λογικούλα. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει. Ναι. Αλλά αυτό είναι διεύρυνση. Ακριβώς. Αυτή. Ακριβώς.
Και συνδυασμός, επιτρέψτε μου, πατέρα Νικόλα. Όσο το ένα να φωτίζει το άλλο. Ακριβώς. Ο λόγος με κεφαλαίο. Τι νόημα να φωτίζει τη δική μου λογική. Οπότε η λογική μου, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος που τον μνημόνευσε προηγουμένως και τον Άγιος, έλεγε, κοίταξε να δεις. Με τον ανθρώπινο λογισμό, ο άνθρωπος κάνει ανθρώπινα έργα και παθαίνει ανθρώπινες συμφορές. Με τη λογική του Θεού, έλεγε, ανοίγουν τα πράγματα, ανοίγουν τα όντα και κάνει θαύματα ο άνθρωπος. Αφού διαθέτει και τα δύο. Είναι άλλο πράγμα η λογική του Θεού. Αυτό το πράγμα σήμερα, το δεύτερο, θεωρείται ότι ανήκει τώρα από την άλλη στις ατομικές πεπιθήσεις και αν ανήκει, διότι διώκονται και αυτές οι πεπιθήσεις σήμερα. Σας είπα. Βεβαίως. Διώκονται. Βεβαίως. Λοιπόν, λιδωρούνται. Λιδωρούνται. Εντάξει. Θα χαιρόμουν να με λιδωρεί κάποιος ο οποίος με καταλαβαίνει. Αν με καταλαβαίνει κάποιος και με λιδωρεί, το θέλω να μου πει γιατί με λιδωρεί για να γίνω καλύτερος. Άνθρωποι που δεν με καταλαβαίνουν, όταν με λιδωρούν, έλεγε κάποτε ο Ηράκλητος, πάλι θα πω σε αυτόν, τα σκυλιά γαυγίζουν τον άγνωστο. Έτσι, τι φοβερή κουβέντα. Φοβερή. Τα σκυλιά γαυγίζουν τον άγνωστο. Το γνωστό δεν τον γαυγίζουν. Φυσικά. Καταλάβατε. Λοιπόν, μόνος, αλλά σας είπα είναι. Κλείνοντας, πατέρα Νικόλε, φοβερή αυτή η εποχή που μεγάλη ζούμε. Συζήτηση. Ναι. Αυτή η εποχή που ζούμε, λοιπόν, θα ήθελα να απευθυνθείτε στον κόσμο. Μου είπατε προηγουμένως ότι δεν θέλετε να φωνάξετε, μετανοείτε. Τι νόημα θα έχει σήμερα αυτό, δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν πειράζει και αν προσπαθήσετε. Όχι, εγώ λέω να χρησιμοποιήσουμε την ιστορία και αυτά τα οποία θα συμβούν και που συμβαίνουν για συνειδητοποιήσεις πολύ βαθύτερες σε προσωπικό επίπεδο και γιατί όχι και σε συλλογικό, όταν θα έρθει η ώρα, για να μπορέσουμε να σπάσουμε τα παιχνίδια, τα διανοητικά με τα οποία παίζουμε και τα οποία δεν μας επαρκούν για να καταλάβουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Βέβαια, μπορεί κάποιος να έρθει να μου πει, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να μην γίνει τώρα η πυρηνική καταστροφή. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Ξέρετε κάτι, στην πραγματικότητα έχει γίνει. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν πολλοί. Ότι έχει συμβεί ήδη. Ότι και να μπορέσει η ισορροπία του τρόμου σήμερα να δουλέψει, έτσι, οι προϋποθέσεις της δολοφονίας του άλλου, ξέρετε, για να σας... Να σκοτώσω κάποιον, θα σου φυλάξει. Πρέπει να τον έχω σκοτώσει ήδη μέσα μου, όταν φτάσω να τον πυροβολήσω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει ήδη γίνει. Χρειαζόμαστε βαθιές αλλαγές, οι οποίες δεν αφορούν μόνο το γεγονός μιας οικονομικής διευθέτησης ή ενός δικαιωματισμού. Όχι. Εννοούν στην πραγματικότητα μια αναγέννηση εσωτερική του ανθρώπου θα το επιτρέψει να καταλάβει τα πράγματα με τρόπο που θα είναι αυλαβής και γεμάτο σοφία και αγάπη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση απόψε, πατέρα Νικόλα. Και εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη αυτή η κουβέντα που κάναμε. Όπως έλεγε ο Νίτσε, η αλήθεια αρχίζει με δύο, έλεγε. Η συζήτηση έχει δύο πάντοτε που συζητούν, ξέρετε. Όπως ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε όσοι το πράξατε. Το επόμενό μας ραντεβού. Την ερχόμενη Παρασκευή στις 10. Μέχρι τότε, καλή δύναμη.